Μοιάζεις πολύ. Τον θυμάσαι τον πατέρα σου? Πάντα τον θυμάμαι, μάνα. Ήταν παλικάρι. Καλός νοικοκύρης. Τόπρος άνθρωπος. Την κατάρα του Θεού να έχουν έτη. Έλα, μην πικραίνεσαι, μην πικραίνεσαι. Ησύχασε. Αρκετά έκλαψες ως τώρα. Τώρα είμαι κοντά σου εγώ. Θα ξαναπάμε πάλι κάτω στο λιμάνι της σκάλας. Από που φύγαμε διωγμένοι και ντροπιασμένοι. Το ξέρεις πως γι' αυτό γύρισα? Το ξέρω, καμάρι μου. Μη μου πικραίνεσαι λοιπόν. Θυμάσαι τι ήμουνα? Ούτε δύο πιθανές άνθρωπος δεν ήμουνα. Σου ορκίστηκα πως θα έρθει μια μέρα. Θα έρθει μια μέρα που θα πάψεις να βασανίζεσαι. Θα μαζέψω λεφτά και θα πάρουμε πάλι πίσω το καρύγι μας. Να λοιπόν που γίνανε όλα. Είσαι εντάξει? Εντάξει, παιδί μου. Σε ευχαριστώ, μάνα. Να ξέρεις πως περάσαν όλα αυτά τα χρόνια στα καράβια. Από μπάρκο σε μπάρκο να οργώνεις τις θάλασσες. Ερχόντουσαν στιγμές που έλεγα πως θα τσακίσω. Πρώτε θυμόμουν εσένα. Για το καΐκι μας. Κι εγώ όσο καιρό έλειπες κλεινόμουν τις νύχτες ολομόναχη. Όταν άκουγα τη θάλασσα να μου γρίζει, η καρδιά μου έτρεμε, σπαρταρούσε. Βοήθα, Παναγιά μου, έλεγα, όλα τα παιδιά του κόσμου που θαλασσοδέρνουν. Βοήθα και το δικό μου. Μη φοβάσαι τώρα, δεν πρόκειται να ξαναφύγω. Δοκιμάσαι ήσυχη. Θα πληρώσουμε και τα χρέη του πατέρα. Θα πάρουμε και πίσω το καΐκι μας. Ναι, παλικάρι μου. Και μην ξεχνάς πως ο πατέρας σου πήγε άδικα. Ο φωνιάς του δεν πλήρωσε ακόμα. Δεν μιλάς? Ποτέ δεν το ξέχασα, μάνα. Και εγώ δεν μετάλαβα από τότε. Ξέρω την αμαρτία μου. Ο καπετάν Γιάννης όμως, ο έτοιμος για το χαμό του πατέρα σου, ζει και βασιλεύει. Αυτός που μαντάρει το λιμάνι της σκάλας. Έχω τάξει να τον δω ζητιάνο. Σκουλίκι να σέρνεται στο χώμα. Δεν έχουμε πια καΐκι, μου είπε ο πατέρας σου πριν ξεψυχήσει. Δεν έχουμε ούτε τιμή. Τον έκανα να πεθάνει ντροπιασμένος. Σε πιάνουν τα χέρια είναι τώρα το καΐκι? Το έχει ο καπετάν Θανάσης. Θα το βρει στο λιμάνι της σκάλας. Του έχουν αλλάξει και το όνομα. Αλεξάνδρα το λένε τώρα. Όχι, μοιάζω για άρρωστος. Δεν ξέρω, είδα έναν άνθρωπο έτσι δαπεσμένο, σκέφτηκα μήπως είσαι άρρωστος. Μήπως έχεις ανάγκη από τίποτα? Δεν έχω τίποτα, ευχαριστώ. Σκεφτόμουν κάτι δικά μου και όταν σκέφτεται κανείς, θέλει να κουμπίσει κάπου το κεφάλι του, κατάλαβες? Έτσι θα είναι. Πάντως ήταν πολύ ευγενικό που θέλησες να με βοηθήσεις. Όποιος να ήταν στη θέση μου, το ίδιο δεν θα έκανε. Είσαι καλό κορίτσι, το ξέρεις. Πώς σε λένε? Τι να το κάνεις? Να μην ξέρω το όνομα του σωτήρα μου. Μεγάλες κουβέντες. Γιατί μεγάλες κουβέντες? Αν ήμουν στα αλήθεια άρρωστος, δεν θα μέσωνες. Θα μέσωνες. Το ίδιο κάνει λοιπόν. Δεν τα δίνεις αυτά. Εγώ φεύγω τώρα. Μια στιγμή. Με έχω δουλειά. Τι δουλειά, τόσο βιαστική? Ναι, πάω να ανάψω τα καντήλια του Ανικόλα. Α, είσαι η Παπαδοπούλα. Λες? Ου, σίγουρα. Λοιπόν, έπεσες έξω. Είναι ένα τάμα παλιό. Τάμα για ποιον? Δεν κάνει να μιλάνε για ένα τάμα, δεν το ξέρεις? Προσέξεις τα λόγια σου, λες και φοβάσαι μη σου ξεφύγει κανένα μυστικό. Και τι θέλεις να πω σε έναν ξένο που τον βλέπω για πρώτη φορά? Τότε να με δεις και για δεύτερη για να μου πεις περισσότερα. Εντάξει, πώς που είσαι. Μα και εγώ θα σου μιλήσω για μένα, κάτι θα έχω και εγώ να σου πω. Εντάξει. Στάσου, μη φεύγεις. Λοιπόν. Δεν το βρήκα εδώ τον καπτά Θανάση. Μα και πώς μου φάνηκε πώς τον είδα? Τώρα θα ανατρέχει. Πού μωρέ? Α, προς τα εκεί. Είσαι πονηρός, Παναγή. Εγώ δεν έκανα ποτέ σε ξένες δουλειές. Ποτέ. Ποια ήταν? Ούτε που ξέρω. Μπράβο, κι εγώ να ήμουν έτσι τα έλεγα. Εντάξει, λέγε τώρα τι έγινε, τι έκανες. Σε περιμένω στο καφενείο. Εκείνος το έμαθε ότι ήρθα. Ο καπετάν Γιάννης όχι, λείπει ταξίδι καιρό τώρα. Ξεβρώμισε το λιμάνι. Και πότε θα γυρίσει? Δεν ρώτησα. Ήθελα να ήταν και αυτός εδώ σήμερα. Ο πατέρας μου ήταν ίσιος άνθρωπος. Πολλοί είχαν να πούνε ότι ήταν επισματάρης και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι αλήθεια.
ήθελε πάντα το δίκιο. Ποιος μπορεί να βρει τίποτε κακό σε αυτόν? Κι όμως ορισμένοι τον εκυνήγησαν από φθόνο. Αναγκάστηκε τότε να δανειστεί, το να χρέος έφερε τ' άλλο. Ώσπου το καΐκι του βγήκε στο σφυρί. Τα ξέρετε. Πουλήθηκε για 5 ψωροδεκάρες. Είχε γίνει μπαμπεσιά, κι αυτό το ξέρετε. Κάποιος κράτησε τους αγοραστές για να μην δώσουν καλή τιμή. Κι έτσι το καΐκι δεν έφτασε για να πάρουν όλοι οι δανειστές τα λεφτά τους. Από τότε το όνομα του γέρου έμεινε τροπιασμένο. Σήμερα όμως θα πληρώσω εγώ τα υπόλοιπα χρέη του. Έχω εδώ τα ονόματά σας από το δικαστήριο. Πόσα έπρεπε να πάρει ο καθένας και πόσα πήρε. Θα μας δώσεις γραμμάτια? Όχι μωρέ, πιταγές θα μας δώσει ο άνθρωπος, αλίμονο. Εγώ θέλω λίρες. Δεν γίνεται να μας τα δώσει σε λίρες ρε φίλε. Γιατί το κάνεις αυτό? Το δικαστήριο έβγανε την απόφαση. Ό,τι έγινε έγινε, πάει. Αν δεν είναι έτσι δεν πάει. Τα χρέη αυτά φέραν τον πατέρα μου στο θάνατο, γιατί ήταν φιλότιμος άνθρωπος. Είχατε πει τότε ότι σας γέλασε. Του φωνάζατε ντροπή. Το όνομά του λερώθηκε. Αυτό είναι το λεκέ, ήρθα τώρα να καθαρίσω. Θέλω ο κόσμος, όταν μιλάει για αυτόν, να μιλάει με σεβασμό. Γιατί το άξιζε. Σπύρος Ντόβας. Εγώ είμαι. 12.000. 12, ναι. Βάλε μια υπογραφή εδώ. Ηλίας Κράπης. Πέθανε, εγώ είμαι ο γιος του. Ο γιος του. 9.800. Το έλεγε ο γέρος. Τρέχει τίποτα φίλε. Τι είσαι εσύ? Ένας από εδώ. Ο Σταύρος. Δεν με ξέρεις? Μπράβο λοιπόν. Και να δεις, όταν τ' άκουσα είπα πως είναι μπλόφα. Παιγνίδι. Δεν θα έπαιζα ποτέ με το όνομα του πατέρα μου. Σωστά. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν σήκωνε και πολύ παίξιμο το όνομα του Μακαρίτη. Τι θες? Άλλο βέβαια τι κάνεις εσύ τώρα, κατόπιν εορτής. Ο Μακαρίτης ο πατέρας την έκανε τη βρωμοδουλειά. Τι είπες μωρέ? Πηγαίνεις βλέπω με τα μυαλά του πατέρα σου. Δεν θα σου πει σε καλό. Φύγε από εδώ, φύγε γιατί. Εσύ να φύγεις. Αυτό ερχόμαι να σου πω. Έχεις σκοπό να αγοράσεις καίκι. Δεν πουλάει κανένας. Δεν σε σηκώνει ο τόπος. Καλύτερα θα είναι στο κόλτο της μάνας σου. Κατάλαβες? Δεν ζήτησα την άδεια κανενός. Και το καίκι θα το πάρω το καίκι. Έχω εδώ το γράμμα του καπτάν Θανάση. Και αν μπορώ να φύγω θα φύγω όποτε μου καπνίσει εμένα. Γιώργης Νικολάου. Εδώ. 7.300. Ναι, 7.300. Σωστά. Δεν βλέπω άλλον εδώ. Αν είναι κανένας να το πει. Κανένας? Κλείσανε λοιπόν οι λογαριασμοί όλοι. Όχι όλοι. Είναι και ο δικός μας λογαριασμός. Αυτός τώρα ανοίγει. Όπως θέλεις. Βλέπεις ότι ξέρω πολύ καλά από λογαριασμούς. Και στους δικούς μου είμαι ακόμα πιο εντάξει. Συνεννοηθήκαμε. Έλα μαζί μου εσύ. Καλώς όρισες Γιώκα μου, καλώς ήρθες. Σου φέρα το καΐκι μας μάνα. Δώσ' μου την ευχή σου. Να είναι καλοτάξιτο Γιώκα. Και φύλακα σου Παναγιά. Ευχαριστώ μάνα. Έλα τώρα. Τι πράγματα είναι αυτά, θέλω να γελάς. Τώρα πια πρέπει πάντα να γελάς όπως έγινα τα χρόνια. Μα δεν κλαίω Αντρέα μου. Με είδες να κλαίω. Θα ήταν κακό να τρέξουν δάκρυα τέτοια μέρα από τα μάτια μου. Έτσι πράγμα. Έλα τώρα πάμε μέσα. Βλέπεις μάνα, το έβαψα στο χρώμα που είχε τότε. Και το όνομά του το παλιό βλέπεις. Άγιος Ανδρέας. Το βάφτισε ο πατέρας σου με το όνομά σου.
Στάσου από εκεί βρε. Δεν με κρατούσαν τότε από το χέρι. Σ' αρέσει, μάνα? Αρέσει πως είναι σαν τον παλιό καιρό. Το φτιάξε έτσι όπως το έχεις στη θύμησή σου. Ίδιο. Ίδιο και παράλλαχτο. Τίποτα δεν άλλαξε. Άλλαξε, Ανδρέα μου. Τότε ήταν κοντά μας εκείνος. Τότε δεν είχαν στεγνώσει και εμένα τα δάκρυα. Θυμάμαι ένα βράδυ καθόμασταν εδώ. Ο πατέρας στεκόταν εκεί που είσαι τώρα εσύ. Ήταν φεγγάρι. Ήμασταν νιώπαντροι. Δεν θυμάμαι τι λέγαμε. Ποιος θυμάται τα λόγια της χαράς. Όλο γελούσαμε. Ξαφνικά εγώ ζαλίστηκα και έπεσε χάμω. Ο πατέρας σου τρόμαξε. Ήρθε και μου άρπαξε στην αγκαλιά του. Τι είπα της ψυχή μου, μου λέει. Τίποτα, Μανώλη. Μόνο να περιμένω παιδί. Ήσουν εσύ, Ανδρέα. Διακοπή. Πάω στον Αϊ Νικόλα. Στο καλό, παιδί μου, στο καλό. Αυτό ποιο είναι? Α, το Αλεξάνδρα. Ξανά έγινε πάλι Άγιος Ανδρέας. Πώς τα θυμάσαι όλα, Μπαρμπαγιακούμη? Αχ, μια ζωή ολάκυρη με στη θάλασσα. Και αν δεν ήταν αυτά τα ρευματικά πάνω θέματα, ακόμα στη θάλασσα θα ήμουν. Και έτσι έγινες από καπετάνιος περιβολάρης. Δόξα σε Θεός. Λοιπόν, γεια σου, φεύγω. Τι να αργήσεις? Όχι, θα γυρίσω να σου κάνω καφέ. Τι τρέχει? Ο Σταύρος, θα κρυφτώ μέχρι να φύγει. Γεια σου, Μπαρμπα. Γεια σου, Σταύρο. Πώς πάει, λοιπόν? Καλά. Μόνος σου είσαι? Πες πως είμαι μόνος. Η ανιψιά σου, πώς άφησε έτσι? Ποιος σου είπε πως μ' άφησε? Πού είναι, εδώ τη βλέπω. Άλλο αυτό. Φώναξε. Πες τίποτα, έχει δουλειά. Ο πατέρας της άφησε να τη φυλάς και εσύ δεν κάνεις χατήρι σε κανέναν. Μπράβο. Τώρα βέβαια θα μου πεις ο Καρταριάνης είναι θηρίος σε κάτι τέτοια. Καλώς. Πότε έρχεται? Την άλλη εβδομάδα. Θα σου κακοφανεί που θα χάσει τη Μαρίνα, ε? Δεν θα έχω δίκιο. Οπωσδήποτε. Πες χαιρετίσματα λοιπόν. Και να γράψεις του πατέρα της να έρθει οπωσδήποτε. Γιατί αυτό? Έχουμε φασαρίες στο λιμάνι. Να έρθει να τρύψει τη μούρη μιανού παλικάρα. Και πες τη Μαρίνα να μην κρύβεται από μένα. Εγώ είμαι άνθρωπος του σπιτιού, δεν το ξέρει. Έφυγε. Άνθρωπος του σπιτιού. Τι πάει να πει αυτό, θεία? Δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου. Ο πατέρας σου θα του δώσε ελπίδες ότι... Όχι, σε ευχαριστώ. Δεν είναι ανάγκη. Αφού βρέθηκα, δεν πειράζει. Έρχεσαι συχνά εδώ? Κάθε Τρίτη. Κινδύνεψε ο πατέρας μου τέτοια μέρα και... Πού κινδύνεψε? Πάνω στη δουλειά του. Γιατί φοβάσαι να μου μιλήσεις? Τι έχω να σου πω? Τίποτα, να γνωριστούμε. Γιατί δεν γνωριστήκαμε? Καλά. Εκείνη τη μέρα ήμουν άρρωστος. Ύστερα εσύ τρόμαξες και το έβαλες στα πόδια. Σαν να σε κυνηγούσανε, δεν μιλήσαμε. Ο κόσμος θα πει πολλά όταν δει ένα κορίτσι να μιλάει με έναν ξένον άντρα. Εγώ νόμιζα ότι ήσουν περαστικός και πως θα έφευγες αλλιώς. Αλλιώς? Αλλιώς δεν θα σου μιλούσα. Μετά νιώσες δηλαδή? Αν δεν σου μιλούσα, δεν θα ήσουν τώρα εδώ. Ένας περαστικός μπορεί να λέει ό,τι θέλει σε ένα κορίτσι. Αύριο θα φύγεις. Το κορίτσι όμως θα μείνει στα στόματα του κόσμου με την τρόπη. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είμαι περαστικός. Και εγώ δεν σου δώσα κανένα δικαίωμα να με κυνηγάς. Το ξέρω. Δεν μπορούσα όμως να κάνω αλλιώς. Σε σκεφτόμουν όλη την ώρα, ήθελα να σε ξαναδώ. Ευτυχώς δηλαδή που θυμήθηκα το ξοκλήσι που μου είπες. Εγώ φταίω. Όμως σε παρακαλώ, μην ξανάρθεις εδώ. Μπορεί για σένα να είναι ένα παιχνίδι. Εμένα όμως θα μου βγει σε καλό. Τόσο πολύ σε πειράζει λοιπόν?
Αν σου κάνει κακό ή φοβάσαι από μένα, δεν πρόκειται να με ξαναδείς ποτέ στο δρόμο σου. Θέλω μόνο να ξέρεις πως όταν σε πρωτοείδα εκεί στο Καρνάγιο νόμιζα ότι σε γνώριζα χρόνια. Είναι περίεργο, αλλά έτσι είναι. Έρχεται μια στιγμή που καταλαβαίνει κανείς πως είναι η στιγμή της ζωής του. Κοινή την ώρα σβήνουν όλα όσα γνώρισε. Και μένουν μόνο όσα ονειρεύτηκε από παιδί. Με έκανες να σε ονειρευτώ, να σε φανταστώ στο πλάι μου. Όλο με σένα είχα να κάνω, δεν έφυγε καθόλου νους μου από σένα. Σε βλέπω στον ύπνο μου. Μπήκε στη ζωή μου, πώς να σου το πω. Και τώρα, αν θέλεις, πες μου να φύγω. Πες μου το. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλωρίζικο. Ευχαριστώ. Για σου, Γιακούμη. Σου κάνε τίποτα. Μας αναστάτωσε ο ξενομερίδης. Εγώ θα αγόρασα το καϊκί μαζί με τον καπιτάν Γιάννη. Αλλά το πούλησε εκείνον και του έδωσε τα διπλά. Καλά η πιάτσα δηλαδή. Τώρα οι μισοί έμποροι θα φορτώνουν με αυτόν. Κατάλαβες. Τι να καταλάβω, μωρέ Σταύρο, τι να καταλάβω. Δεν χόρτασες. Όλη στεριά δικιά σου. Μου δεν με χωρεί μονάχο
στο πλευρό μου. Όμορφο με λαμπρινό μου. Να μου σβήσει, να μου σβήσει τη φωτιά. Έλα εδώ, ρε. Ποιος έβαλε να το κάνεις αυτό? Άσε, μη μαλώνεις. Έλα εδώ. Πόσα σου δώσει? 1 δραχμή. Πάρε ένα τάλιρο και βάλ' την στη θέση της. Ντροπή! 1 δραχμούλα μόναχα. Άλλη φορά να είσαι πιο ανοιχτό χέρις. Το ξέρα πως θα έρθεις. Κι εγώ το ξέρα πως θα με περιμένεις. Δεν φοβάσαι πια? Όχι, δεν φοβάμαι. Το ξέρεις πως δεν με ρώτησες ακόμα ποιος είμαι? Θυμάσαι τι μου έλεγες? Τώρα ακούω κι εγώ μια φωνή μέσα. Αυτός είναι, μου λέει. Μάτια. Είμαι ο Ανδρέας που αγόρασε το καΐκι ανέμαθες. Τον Άγιο Ανδρέα. Αλεξάνδρα το λέγανε πριν. Κάποτε παλιά ήταν πάλι δικό μας. Ο πατέρας μου ήταν καπετάνιος, πέθανε όμως. Τον πήρε στο λαιμό του κάποιος από εδώ, από το χωριό σας. Ο καπετάν Γιάννης. Ο καπετάν Γιάννης. Τον ξέρεις? Όλο το χωριό τον ξέρει. Αυτός έκλεισε το σπίτι μας. Όλα όμως εδώ πληρώνονται. Το περιμένω να έρθει. Τι έπαθες? Τίποτα. Μόνο που δεν μ' αρέσει να ακούω για έχθρες. Η έχθρα κάνει τον άνθρωπο κακό. Πολλές φορές φέρνει και αίμα. Ανδρέα, φοβάμαι. Καλά, δεν πρόκειται να σου ξαναμιλήσω γι' αυτό, μια και φοβάσαι. Εξάλλου, τώρα που είμαι κοντά σου αγαπώ όλο τον κόσμο. Το λες αλήθεια? Θέλα, Σταυρό. Όχι. Έλα τώρα. Χωριό που φαίνεται. Και εμένα δεν μ' άρεσε να κατέβουν σε ξένες δουλειές. Αλλά τώρα τελευταία. Τι τώρα τελευταία? Τι να σου πω. Να μου πεις, δε. Κάτι μυρίζει. Κάτι μυρίζει. Θα φταίει η μύτη σου. Μωρέ, εμένα μου λες. Όταν ένας άντρας της ηλικίας σου χάνεται στα καλά καθούνα με τις ώρες και μαζεύει μαργαρίτες και κάνει παιδιαρίσματα, θα να πει. Κάνω παιδιαρίσματα, ρε Παναγιέ. Γεια σου, Μαρίνα. Γεια σου. Στάζεται. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Καλό γρήγορα έγινες εδώ πάνω. Για σένα ήρθα. Τι θέλεις? Εγώ δεν είμαι ξένος. Γιατί μου μιλάς έτσι? Εγώ έτσι μιλάω. Χόντρινε. Το ξέρεις πως χόντρινε? Σε καλοταΐζεις φαίνεται ο θείος σου. Αυτό ήρθες να μου πεις. Τηλεγράφησε ο πατέρας στο μαγαζί. Έρχεται αύριο. Δεν σου καλά, ρε, σε βλέπω. Δεν είσαι με τα καλά σου. Για τον πατέρα μου. Καλώς να έρθει, τον έχω επιθυμήσει κιόλας. Να σε δούμε κι εμείς στο χωριό. Σ' αποθυμήσαμε. Πού πας? Στον Αγιο Νικόλα. Έλα, πάω να σε πάω εγώ. Ευχαρίστησή μου. Δεν θέλω, φοβάμαι τα άλογα. Τι παραπιφεύγεις, πού πας? Εγώ δεν μένω πάντα εδώ, κατάλαβες. Μόνο για λίγο, έτσι. Πάω, έρχομαι, έτσι γίνεται πάντα. Γι' αυτό σου λέω να μην ξανάρθεις στην εκκλησιά. Όταν έρθω πάλι. Δηλαδή φεύγεις από το χωριό? Ναι. Και δεν μου λες που πας? Τώρα τι σημασία έχει που πάω?
Τώρα θύμωσες. Ναι, καλά. Θύμωσες. Αφού δεν μου μιλάς. Να σου πω τι. Και πώς να σε κοιτάξω, μήπως ξέρω σε ποια μιλάω. Ούτε το όνομά σου δεν ξέρω. Ενώ εγώ σου τα έχω πει όλα. Ποιος είμαι, τι κάνω, όλα. Εγώ δεν στο ζήτησα. Και ούτε με ένοιαζε να ξέρω ποιος είσαι. Μα έτσι δηλαδή. Να μην ξέρουμε ο ένας τον άλλον. Να λέμε ψέματα, λες και είμαστε... Ακούσε με. Δεν θέλω να παίξω μαζί σου. Σου είπα από την πρώτη στιγμή τι είσαι για μένα. Και δεν θα σε αφήσω να παίξεις ούτε κι εσύ. Μα δεν παίζω, Ανδρέας. Τορκίζομαι σε ό,τι θες. Τότε λοιπόν θα μου τα πεις όλα. Ποια είσαι. Ποιο είναι το όνομα σου, το αληθινό σου όνομα. Ποιος είναι ο πατέρας σου, η μάνα σου, τα αδέρφια σου, όλα. Ακούω. Μα γιατί επιμένεις τέλος πάντων. Θέλεις να μάθεις αν έχω πρίκα, ε. Γιατί όποιος νοιάζεται για αυτά τα πράγματα θέλει να τα ξέρει όλα. Λοιπόν, μάθε αυτό που θέλεις. Έχω πρίκα. Δεν είμαστε καλά. Έτσι νόμισες λοιπόν. Έτσι λύθεις. Τότε δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Γεια σου. Ανδρέα, Ανδρέα, συγχώρεσέ με. Την άλλη φορά που θα έρθω, στορκίζομαι, θα στα πω όλα, θα στα πω. Όμως, τώρα σε παρακαλώ, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ. Αλήθεια. Καλά, δεν πειράζει. Πότε θα γυρίσεις? Δεν θα αργήσω, σε λίγες μέρες. Κι εγώ πώς θα το ξέρω ότι ήρθες? Από πού θα το μάθω? Να, θα σου χαράξω εδώ, θα σου ζωγραφίσω μια καρδιά. Όταν δεις την καρδιά... Καλώς όρισες, καπιταλιέρη. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Θα περάσω μετά από το σπίτι. Έτσι τώρα, ρε. Μπορείτε να πεις. Φαντασμά του, ε. Βλακίες. Δεν φοβάμαι φαντάσματα εγώ. Στο είχα υποσχεθεί πως θα γυρίσω. Είμαι ο γιος του. Μήπως θέλεις τώρα να σου πω, καλώς όρισες. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Δεν θέλω τίποτα από σένα. Και να κεγόμουν δεν θα έπαιρνα ούτε νερό από τα χέρια σου. Σου μπροστά όμως κάτι και θα στο πληρώσω. Σε σένα ή σ' όποιον από τη φαμίλια σου συναντήσω μπροστά μου. Γιατί δεν μας λογάριασες κι εσύ κάποτε. Το φάντασμά του. Ο ίδιος που σηκώθηκε από το χώμα. Σου πήρε, βλέπω τον αέρα. Εμένα. Δεν με έμαθες, φαίνεται ακόμα καλά. Από τότε λοιπόν δώσ' του. Κόφτου τα φτερά από την αρχή. Είδες τι έγινε με το Θανάση. Αν δεν θα μας κάνει χειρότερα. Χτύπω τον να εσβήσει από το χάρτη ο ξανομερίδης. Ξέρεις εσύ. Μονάχος του θα βάλει το κεφάλι του. Καλά, θα τα ξαναπούμε. Πάω να ανοίξω το μαγαζί. Έλα να πιούμε καφέ. Καλά. Γεια σου λοιπόν. Yeah. Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου. Μην τον ακούς πατέρα. Θέλει να σε παρασύρει, έχει το σκοπό του. Δεν ξέρεις εσύ. Ξέρω πολύ καλά πως δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα. Εσύ είσαι ο πρώτος εδώ. Αυτός τι είναι τάχα που θα τα βάλεις μαζί του. Δεν θέλω να λέει ο κόσμος ότι πηγαίνεις μετάδικο. Μετάδικο εγώ. Του λένε πότε πατέρα. Και δεν το θέλω. Έτσι μιλούσε και η Μακαρίτησα η μάνα σου. Όταν λοιπόν γεννήθηκες εσύ, χάλασε η καρδιά μου, στο λέω, ήθελα αγόρι. Ύστερα όμως, όταν έκλεισε τα μάτια της, ευχαριστούσα τον Θεό που δεν έκλεισε το σπίτι μου. Πήρες εσύ τη θέση της. Είσαι τόσο καλός πατέρα. Μόνο που... Τι κορίτσι μου. Να μου σφίγγει την καρδιά μου όταν ακούω για έχτρες και μαλώματα. Αυτά τα πράγματα είναι... Μη χαλάς την καρδιά σου, αυτά είναι αντρικές δουλειές. Να πιστεύεις στον πατέρα σου, να είσαι ήσυχη. Και να ετοιμαστείς να ακούσεις κάτι που έχω να σου πω. Θα πετάξεις από τη χαρά σου. Τι είναι, πες μου. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Να πιστεύεις μόνο πως ο πατέρας σου φροντίζει για το καλό σου.
Γίνεται μεγάλο ταβαντούρι σήμερα. Γλέντι χορός και κάτι κοπέλες να τις πεις το ποτήρι. Να έτσι να. Όποια θέλεις παίρνεις και χορεύεις. Άκου πράγματα όποια θέλεις. Μόνο για σήμερα όμως. Δεν μιλάς. Πάμε να πιούμε κανένα κρασί να ξεσκάσει το φιλοκάρδι μας. Οχο, πέρα βρίσκει. Περιστεράκι θα γίνω. Σ' ένα νησί θα φτάσω. Όπου είναι η αγάπη μου, να τη πει τα αγκαλιά σου. Τι λέτε, τι λες. Μου το σκασε η αγάπη μου. Τι θα θες, τι θα γυρεύεις. 35 το βαλί. Ας το κάτω εσύ και μη τα ανακατεύεις. Τραραραρα. Εγώ 400 τα έχω. Οι παλαδοί μιλάνε μονάχοι τους. Και οι γνωστοί κάνουν σαν παλαδοί. Αν μείνουν μια μέρα χωρίς μαργαρίτα. Διάβασμα θες μου φαίνεται. Κάποιος άλλος θέλει διάβασμα εδώ μέσα. Εγώ μια φορά όχι. Το χάσεις το κορίτσι, ε. Άσε πέρα Παναγία, χαρίς. Τσακωθήκατε ή σας την κοπάνισε από το μα. Με την κοπάνισες από το μα. Άλλη μια κουβέντα να πεις και θα σου φέρω το σκηνή κατά κέφαλα. Εγώ φωτίζω για το καλό του κι αυτός. Τέλος πάντων δεν μπορούμε να μάθουμε ποια είναι αυτή, να φροντίσουμε για να μην υποφέρει μια ψυχή, να μην υποφέρει. Τρέχει τίποτα. Ήθελα να ειδώ το σημερινό καπετάνιο του Καϊκιού. Μπορεί λέω να μην προφτάσω άλλη μέρα. Γιατί να μην προφτάσεις. Ετούτο το καΐκι έχει το ριζικό να περνάει γλίγορα από τον ένα νοικοκύρι στον άλλο. Δεν αλλάζει πια νοικοκύρι, πάνω το απόφαση. Φαίνεσαι έξυπνος. Τώρα βέβαια ο καιρός θα το δείξει. Αν είσαι έξυπνος, όλα θα πάνε καλά. Κι αν δεν είμαι... Αν είσαι έξυπνος, θα φύγεις από εδώ σήμερα κιόλας. Αν δεν είσαι, θα μείνεις. Εσύ τι λες πως είμαι. Έξυπνος, μυαλωμένος. Δεν άλλαξες καθόλου. Από την εποχή που έσπρωξες τον πατέρα μου στον κρεμό, είσαι πάντα ο ίδιος. Μιλες μεγάλες κουβέντες. Κανείς δεν του φταίξε. Ήταν αγύριστο κεφάλι. Γι' αυτό έπρεπε να του το κόψεις. Λοιπόν, εγώ είμαι από άλλη πάστα, καπτάν Γιάννη. Το δικό μου κεφάλι ούτε σκύβει ούτε κόβεται. Άκουσε παλικάρι μου, το μερμήγκι όταν βγάλει φτερά πεθαίνει. Μάζεψε λοιπόν τα φτερά σου. Γιατί άμα δεν τα μαζέψω θα μου τα κόψεις, αυτό ήρθες να μου πεις. Ναι. Λοιπόν σε περιμένω. Τι βάνε Καστοριά! Ωραίο ουρανός μετάστα. Τι πες μου! Τώρα θα δεις. Ίσως πρώτη γιατριά για να πιάνω το σαράκι που μου τρώει τη καρδιά. Παίξε μου ένα μπάλο μάστορα πιο όμορφο για την άνοιξη. Θα κατεβάσω από τον ουρανό το αστέρι της αυγής.
ζωής τη θάλασσα. Κάρτουλα πέρασε καιρός. Φοβόμουν ότι δεν θα ξαναρχόσουνα. Σήκω στα μάτια σου, κοίταξε με. Περίμενα κάθε μέρα το σημάδι. Σήμερα έρθες. Τώρα πια θα μάθεις. Όμως θέλω να ξέρεις ότι και να γίνει ότι σ' αγαπάω. Τι θα μάθω, τι πρόκειται να γίνει. Άνοιξε τα χεράκια σου να βρω κι εγώ. Φτάσουν οι φεύγεις. Εγώ σου μιλάω. Είσαι άναντρος. Εκτέτσι την κόρη μου. Προσβάζεις τη τιμή του σπιτιού μου. Μια και δεν μπορείς να με χτυπήσεις ανοιχτά. Δεν την ήξερες λοιπόν, Μη βιάσαι, καπτάν Γιάννη. Δεν τολμάς να με χτυπήσεις ανοιχτά σαν άντρας. Σταμάτα να με βρίζεις. Πες πως είναι ψέματα, μωρέ. Πέφτεις έξω, σου λέω. Για από εδώ μην γίνει. Δεν ήξερα ποια είναι. Δεν ήξερα ποια είναι. Αν ήθελα να σε προσβάλλω, δεν θα περίμενα το χώρο. Κατάλαβες, καπτάν Γιάννη. Σε ξέρει καθόλου. Έτσι. Και εσύ δεν ήξερες ποιος είναι. Δεν ήξερες, λέω. Άμα σου μιλάω να με κοιτάει στα μάτια. Ήξερε.
έτσι. Και χόρεψες μαζί του. Και κρυφοκουπέντιαζες. Μπροστά σε όλο το χωριό. Μπροστά στο Σταύρο. Και τι είναι ο Σταύρος. Ο Σταύρος σε θέλει. Το θέλω κι εγώ. Θα γίνει άντρας σου. Δεν ζήτησα τη γνώμη σου. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Αν πατέρα, αν... Αν τι. Αν σου λέγω ότι δεν θέλω να παντρευτώ. Μίλα καθαρά. Όταν ένα κορίτσι στην ηλικία σου λέει όχι, ο λόγος είναι φανερός. Θέλει άλλον. Κι αν πούμε ότι... Άστα μας ημέρα και ποιος είναι, σε ρωτάω. Μήπως... Λέγε μωρέ, αυτός είναι. Πατέρα... Αυτός. Ε. Τι πες, τι μέσα εσύ. Πρέπει να καθαρίσει αυτή η υπόθεση. Είμαστε εχθρήματα από το διακουμί. Μωρό ήταν ακόμα και με φώναζε φωνιά. Η μάνα του με καταργέται. Αυτός τώρα με φοβερίζει. Η κόρη μου δεν τα ξέρει αυτά. Ε, δεν που τα ξέρει. Τα ξέρει. Και τι ήθελες δηλαδή να κάνει το κορίτσι. Να τσακωθεί μαζί του. Ύστερα, όταν ένα παλικάρι σηκώνει μια κοπέλα στο χορό, δεν είναι και τόσο εχθρός κάθε Ταλιάνη. Ξέρεις κάτι. Το μίσος ποτέ δεν κρατάει παντοτινά. Πότε έτσι, πότε αλλιώς, κάποια μέρα θα πάρει τέλος. Ε, είσαι παλαβός για κουμί. Όσο ζω εγώ, αυτή η ατιμία δεν θα γίνει. Βγάλ' το από το μυαλό σου και εσύ και αυτή. Σε περίμενα. Γι' αυτό ήρθα. Γιατί μου το κρύψες. Εγώ σου άνοιξα την καρδιά μου, στα είπα όλα. Δεν έβαλα με τον νου ότι μπορεί να μου λήγες ψέματα. Γιατί με κορόιδεψες λοιπόν. Δεν είσαι άδικος, Ανδρέα. Το κορίτσι που το λένε Μαργαρίτα, ε. Που θα πήγει ταξίδι. Μόλις γυρίσει θα με ειδοποιήσει ζωγραφίζοντας μια καρδιά. Είσαι άντρας, μπορεί να κυβερνάς την καρδιά σου. Ένα κορίτσι όμως. Κανείς δεν σ' ανάγκασε να μου πεις ψέματα. Δεν καταλαβαίνεις. Όταν σε πρωτογνώρισα δεν ήξερα ποιος ήσουν. Έπρεπε να φυλάγομαι. Έπειτα όταν έμαθα τι μπορούσα να κάνω. Τι να έρθω να σου πω. Φοβόμουν ότι δεν θα ήθελες την κόρη του εχθρού σου. Σου είπα ψέματα γιατί δεν ήθελα να σε χάσω. Αν αυτό είναι φταίξιμο, συγχώρεσέ με. Αν πάλι δεν μπορείς. Τώρα πια είναι πολύ αργά για να γυρίσουμε πίσω. Οι δρόμοι μας έχουν ενωθεί πια. Σ' αγαπάω. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε, τι λες κι εσύ. Όχι, δεν μπορούμε. Πώς θα φέρει έτσι τύχη πάνω θέμα. Ανάμεσά μας ξαφνικά ένα βαθύ φαράγγι γεμάτο έχθρα και σκοτάδι και εμείς... Και εμείς, τι φταίμε εμείς για όλα αυτά. Τίποτα. Κι όμως μας κλείνει το δρόμο, θα μπορέσουμε να περάσουμε. Πώς καταλαβαίνεις τον εαυτό σου. Τι λες, εγώ δεν φοβάμαι, ρωτώ για σένα. Ούτε κι εγώ φοβάμαι όταν είμαστε μαζί. Τι σου είπε ο πατέρας σου. Τι να μου πει, δεν ξέρεις. Ξέρω. Θα πάω να το πιάσω να του μιλήσω. Όχι για το Θεό, Άντρε, όχι τώρα. Είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Αν να του περάσει ο θυμός. Και πιτά, κάνε κι εσύ κάτι. Μην τον ανάβεις. Δείξω ότι είσαι καλός μαζί του. Γιατί θα κάνει, άνθρωπος είναι, θα λύγεις. Καλά, όπως θέλεις. Έπειτα είναι κι ο άλλος. Ποιος άλλος. Ο Σταύρος. Τι δουλειά έχει αυτός. Έχει. Με θέλει για γυναίκα του. Τα έχουν μιλήσει με τον πατέρα. Τι είπες. Μη θυμώνεις. Εγώ δεν του έχω δώσει ποτέ θάρρος. Θέλω να με πιστέψεις. Καλά, σε πιστεύω. Ναι, αλλά αν σε ζωρίσει ο πατέρας σου. Θέλω να μου δώσει το λόγο σου ότι δεν πρόκειται να τον ερεθίσεις άλλη φορά. Ε. Αυτός το είπα. Εσύ τι θα κάνεις άμα σε ζωρίσει. Σ' αγαπώ, Ανδρέα. Θα κάνω ό,τι μου πεις εσύ. Σε ευχαριστώ, μάτια μου. Σε ευχαριστώ. Μαρίνα, τι λένε. Τα έπαθα όλα. Μην μου κάνεις τον ανήξερο. Αγάπες με την κόρη του, ε. Και χορό στην πλατεία και παραλίγο να φας και χαστούκι. Ποιος τα πρόλαβε. Έχει να κάνει ποιος μου τα πρόλαβε. Είναι αλήθεια, ναι ή όχι. Αυτό θέλω να μου πεις. Ποιο να είναι αλήθεια, μανά. Και αν ήταν μονάχα ο χορός. Γιατί πολύ φοβάμαι πως δεν είναι μονάχα αυτό. Πως θα είναι κι άλλα, ε. Τις έχεις μιλήσει και από πάνω. Τα έχετε κουβεντιάσει ωραία και καλά. Την αγαπάς, ε. Μίλα μου. Άκουσε, μανά. Κάτι σε ρώτησα. Καλά, ησύχασε πρώτα. Κατάλαβα. Θα φιλήσεις το χέρι του φωνιά του πατέρα σου. Γιατί είσαι έτσι πικρόγλωση, μάνα. Τώρα έγινε και πικρόγλωση. Βέβαια. Άλλη σου λέει γλυκόλογα τώρα. Μα τι άλλη. Όταν γνωριστήκαμε δεν με ήξερε, ούτε ήξερα εγώ ποια είναι. Και τώρα που έμαθες τι κάνεις. Μητέρα, δεν έχεις αγαπήσει ποτέ εσύ. Πώς μπορείς και μιλάς έτσι. Το καιρό που αγαπούσα εγώ, η εχθρή των γονιών μας ήταν και δική μας.
Δεν ξέρω ποια είναι αυτή, ούτε θέλω να μάθω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι είναι κόρη του. Αυτό μου φτάνει. Και μάθε πως εγώ δεν θα ζήσω να δω το γιο μου κοντά της. Μάλλον. Σου είπα τελείωσε. Μα τι είναι αυτά που λες, καταλαβαίνω. Σώπα! Δεν θέλω να ακούω να μιλάνε για αυτόν και τη φαμίλια του μέσα στο σπίτι μου. Αν θέλεις όμως να μιλήσεις σε κάποιον που δεν μπορεί να σου πει όχι, μίλα σε αυτόν. Σε αυτόν εκεί. Γυρνά λοιπόν να τον δεις. Κοίταξε τον! Να σου μιλήσω. Δεν με είδε κανείς, μη φοβάσαι. Τι γίνεται με τον πατέρα σου? Τι να γίνει, τι ατυχία ήταν κι αυτή. Ο πατέρας μου είναι έξω φρενών. Όλη την ώρα λέει ότι όσο εκείνος είναι ζωντανός δεν... Τα ίδια έχει η μάνα μου. Δεν αλλάζει με τίποτα. Πρέπει να φτιάξουμε τη ζωή μας μόνοι μας. Τι να κάνουμε? Το καΐκι. Το καΐκι μου είναι έτοιμο. Κρυφτούμε. Φοβάσαι? Όχι αγάπη μου, δεν φοβάμαι. Όμως αλλιώς τον ονειρευόμουν το γάμο μας. Ονειρεύουμε να παντρευτούμε στη μεγάλη εκκλησιά. Όλο τον κόσμο γύρω μας. Και τους γονιούς μας αντάμε να κλαίνουν από επιτυχία και να μας δίνουν την ευχή τους. Ήθελα με το γάμο μας να σβήσει παλιά έκτρα. Και να γεννηθεί η αγάπη κοντά μας. Κατάλαβες, Ανδρέα. Δεν είναι που δεν σε αγαπάω, όχι. Όμως, αυτό που μου είπες δεν το μπορώ. Καλύτερα να πεθάνω. Οι άνθρωποι που αγαπάνε αγωνίζονται. Δεν πεθαίνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Φίλια και το πατέρα μου. Άκου. Ό,τι και να γίνει, να ξέρεις πως αγαπάω. Κι εγώ. Γεια σου. Αυτά δα είναι. Ψηλό πράγματα. Δεν αξίζει τον κόπο δηλαδή. Τι λες κύριε Αναστάση, μισό αμπάρι πράγμα. Και πάμε στον Πειραιά, δεν πάμε στη χώρα να πεις. Ο καθένας το βλέπει με τα μάτια του. Λοιπόν, πόσα? 4.000. Ω, πολλά, πολλά είναι. Δεν βγαίνουμε, τόσα παίρνουμε πάντα. Δεν συμφέρει παρακάτω. Συμφέρει, συμφέρει. Πες σούπα θα τα κανονίσω. Να ακούσω. Ηχοκόλλησα στον καφενέ. Από σήμερις ρίχνω τα ναύλα 30%. Σ' αρέσει. Άιτε, τράβω να ετοιμάσει τα χαρτιά και φορτώνουμε αμέσως. Δεν είναι τίμια πράγματα αυτά. Πήγαινε στο καΐκι, Παναγί. Θα μας φορεύει όπως θέλει. Πήγαινε στο καΐκι. Εγώ φεύγω. Άφησα και ανοιχτό το μαγαζί και... Γιατί το έκανες αυτό? Κέφι μου. Άμα ρίξω κι εγώ τα ναύλα... Ρίχτα. Εγώ δουλεύω με 3 καΐκια. Μπορώ να αντέξω και 2 χρόνια με ζημιά. Εσύ τι θα κάνεις? Να φας τα μούτρα σου και θα φύγεις. Βιάζεσαι να χαρείς, καπτάν Γιάννη. Δεν πρόκειται να φύγω. Και τι θα κάνεις δηλαδή, θα βαρέσεις γροθιά στο μαχαίρι? Όχι. Θα περιμένω να καταλάβεις πως άδικα ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Πάνε κακό και για τους δυο μας. Έχεις λεφτά βέβαια και μπορείς να αντέξεις πολύ. Μα κι εγώ είμαι νέος. Και μπορώ να παλέψω όπως δεν μπορείς εσύ. Δεν φτάνει λοιπόν ως εδώ. Εγώ λέω πως φτάνει. Τόσα χρόνια οι φαμίλιες μας δίνουν φαρμάκι μια στην άλλη. Εγώ τώρα σου δίνω το χέρι μου. Έλα να χαρείς. Δώσε μου και εσύ το δικό σου. Το καιρό που τα μάθαινες αυτά, εγώ γύριζα με δίπλωμα. Με δίπλωμα, ακούς. Σαν και εσένα θέλω πολλούς. Λες πως δεν καταλαβαίνω που το πας. Πού πάει ο νους? Εκεί που πρέπει. Δεν θα με τυλίξεις εμένα με τα λιμά για να με τσακώσεις τον ύπνο. Αυτές τις παπεσιές φύλαξε τις και εκεί περνάνε. Δεν είμαι παπέσης, κάνεις λάθος. Μιλάω πάντα ίσια. Ωραία, το φαρμάκι της φαμίλιας σου το ξέρω. Σε ξέρω από παιδί. Είσαι ποτισμένος και εσύ μετάφτωσα με το κόκαλο. Είσαι ορκισμένος να με θάψεις. Όχι, καπτάν Γιάννη. Να σε ξέρω καλά, εσένα ναι. Τίποτα δεν σε κρατάει. Φτάνει να σου μπει στο μυαλό και θα μου πάρεις το λαιμό. Κάποιος είσαι. Με βρίσεις, γιατί με βρίσεις τώρα? Γιατί αυτός είσαι. Λοιπόν, όχι. Εσύ είσαι αυτός. Όση κακία έχεις μέσα σου, τη ρίχνεις στους άλλους. Εγώ, μωρέ, κακός. Επειδή φυλάγομαι, επειδή σε πήρα χαπάρι, μου είσαι εδώ χάμω με το καλό για να μου φέρεις ένα πισόπλατα. Η κόρη μου, μωρέ, γιατί το έβαλες στο μυαλό σου να την ξεμυαλίσεις, για να την εξεφελίσεις.
Και να μου λερώσει τη τιμή. Πάλι κάνεις λάθος. Άτιμος εγώ δεν είμαι. Είσαι, αλλά δεν θα σε αφήσω εγώ. Πάρε το λόγο σου πίσω, καπετάνιο. Με φοβερίζεις τώρα, ε. Πάρε το λόγο σου πίσω, είπα. Τα χέρια σου σκύλε. Αν ήταν άλλο στη θέση μου δεν θα στιχάριζε. Μα είσαι πατέρας της Μαρίνας. Ε, και λοιπόν. Το ξέρεις πως την αγαπώ. Πού σου. Και εκείνη με αγαπάει. Όχι. Ναι. Πρέπει να το καταλάβεις. Τη Μαρίνα τη θέλω, θα την κάνω γυναίκα μου. Σου τη ζητάω. Χάλιο να τη θάψω. Εγώ ο πατέρας της. Ξεστόμησες τώρα. Κατάλαβες τι είπες. Να τη θάψω είπα. Δεν μιλάω έτσι για το παιδί μου. Δεν θα κάνω άλλο για σένα. Θα σε λιώσω σαν σκουλίκι, ακούς. Σαν σκουλίκι. Απ' έξω. Δεν ήξερα τι μπορούσε να γίνει. Ό,τι ήταν να γίνει έγινε, Παναγία. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ πάνω από θέμα. Τώρα πια κόπηκαν όλοι οι δρόμοι. Όλοι. Ακούτε ρε. 22 καράτια, μάλαμα ατόφιο. Μου τα πω χρυσοχώς. Τα καράτια πάνε με το κουδούνισμα. Σταύρος. Μαρίνα. Η ώρα η καλή το λοιπόν. Η ώρα η καλή με το καλό. Καλύτερα, παιδιά. Βάλε του λέω όσο μάλα μας σηκώνει. Γιατί αυτή που θα το φορέσει είναι ανεκτήμητη. Γυναίκα με τα ούλα της. Θα μου γεννήσει στο σπίτι παιδιά. Πάρε με νύχτα να κρυφτώ με την γαϊό πόνος. Έλα βοήθα μια καρδιά που της παράζει η ερημιά κι απελπισμένος περπατώ και σαν την πικρά μόνος. Πως υπάρχει τέτοιος πόνος δεν το φανταζόμουν τη ζωή μου εγώ για σένα. Εσύ σε τι θες? Πού είναι η Μαρίνα? Δεν έχει καμιά δουλειά μαζί. Δεν ρώτησα σε να θέλω τη Μαρίνα. Εκείνη με στέλνει. Σε παρακαλεί λέει να την αφήσεις ήσυχη. Αραβωνιάστηκε. Δεν πρέπει να ξαναπείς το όνομά της και να μην την ξαναενοχλήσεις πια. Τη ζωή μου εγώ για σένα ορκιζόμουν. Το προδομένο μου κορμί το φως της μέρας μη το δει. Την πίκρα που έχω στην καρδιά άνθρωπος μη τη νιώσει. Έλα μίλα του
λαμπρότα. Μην κρατάς κλειστή την πόρτα στο παιδί. Πεθαμένο έχει γύρει στο κλειστό σου παραθύρι. Μην το πάρεις το λαιμό σου το παιδί. Καλώς το παιδί μου. Θα σου βάλω κάτι να φας. Τι έχεις, Γιώκα μου? Τίποτα, τι να έχω. Όλα πάνε καλά. Και το καΐκι και οι δουλειές και εγώ. Τι δεν το βλέπω, νομίζεις? Όταν πρωτόρθες πετούσες σαν το πουλί. Τώρα η καρδιά σου έχει γίνει σαν την άδρια νύχτα. Λύνεις τα μάτια να μην βλέπεις και τραβάς ίσα για το χαμό. Πάψε τώρα, μάνα. Πώς να πάψω, τα ξέρω όλα. Αυτή γλεντάει και συχάνεσαι. Σε βλέπουν έτσι και δροσίζεται την ψυχή τους. Δίνεις χαρά στους πονιάδες του πατέρα σου. Άσε με, μάνα, να χαρείς. Λέω ψέματα. Εγώ ξέρω τι τράβησα. Και πάνω που είπα, δόξα να έχει ο Θεός, βγήκε στον δρόμο σου η κόρη του Φωνιά. Η μαύρη να ήταν η ώρα. Σε γέλασε. Σκουπίδης έκανε. Φωτιά να πέσει να τους κάψει όπως σε κάψανε. Κάψε λοιπόν, μάνα. Φωτιά να τους κάψει όλους. Φτάνει, σου είπα. Αλλιώς θα φύγω και δεν με ξαναδείς. Κατάρα. Θα κλείσουν το σπίτι μου για δεύτερη φορά. Ανάθεμα στη φαμίλια τους. Πάψε λοιπόν, πάψε. Άσε με τουλάχιστον να εσκάσω μέσα στο σπίτι μου. Στο διάλο να πάνε και οι φαμίλιες και οι παγωμάρες και εγώ μαζί. Φτάνει πια. Βαρέθηκα τη ζωή μου, πώς θες να σου πω. Βαρέθηκα. Κοιτάζω πίσω τα χρόνια που πέρασαν και δεν βλέπω τίποτα άλλο παρά μονάχα πίκρα και σκοτάδι. Μωρό ακόμη ξενυχτούσα μαζί στο παράθυρο περιμένοντας πότε θα γυρίσει ο πατέρας. Και έτρεμε το φιλοκάρδημα θα γυρίσει γερός ή θα έχει αρπαχτεί με τον άνθρωπο. Δεν με ανούρισες ποτέ με παραμύθια. Με αυτό το καρδιοχτύπη μεγάλωσα. Ύστερα η ορφάνια, η φτώχεια, η πείνα. Το φαρμάκι της εκδίκησης που φόλιαζε μέσα μου. Ο μόχθος τόσα χρόνια να αποκτήσω λεφτά, να κρατήσω εσένα, να αγοράσω το καΐκι. Περάσαν από δίπλα μου οι χαρές του κόσμου και δεν μ' άγγιξαν. Εγώ, παιδί μου. Τώρα θα μιλήσω εγώ. Εσύ τα είπες. Έριξες την κατάρα σου πάνω της. Ξέρεις τι ήτανε για μένα η Μαρίνα? Ήτανε το αστεράκι της αυγής που μου λέγε πως θα φέξει και για μένα μια όμορφη μέρα με ήλιο. Αντί όμως για τον ήλιο, ήρθε ο χαλασμός. Ανάθεμα στα μίση και στις φαγωμάρες και στις έφτρες. Γεμάτο σχολείο ο πατέρας της είπε πως καλύτερα να τη θάψει παρά να τη δώσει σε μένα. Εσύ πάλι δεν σας λύγησε καθόλου η αγάπη μας. Δεν σας λύγησε καθόλου. Μαυρίσατε τη ζωή μας, μας πρόξατε στον κρεμό, αυτό κάνατε. Καμαρώστε λοιπόν τώρα, καμαρώστε τα έργα σας. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα, μ' ακούς. Δεν θέλω τίποτα. Καλό, καπετάν Γιάννη. Δεν με περίμενες, ε? Όχι. Γεράσαμε πια, καπετάν Γιάννη. Απ' τη μια μεριά τα χρόνια, απ' την άλλη οι πίκρες. Και τα δυο είναι. Μας τύψε και ο θάνατος νωρίς. Δεν προλάβαμε να ανοίξουμε καλά-καλά τα σπίτια μας. Και κρεμάσαμε στα παράθυρά μας μαύρες κουρτίνες. Ναι. Ορτάσαμε πια, φαρμάκι. Περίσεψε. Ποτίσαμε με αυτό στα άλλα στάλα και τις ψυχές των παιδιών μας. Εσύ, όχι εγώ. Ας τα αφήσουμε τώρα ποιος έφταιξε. Τι θέλεις? Γιατί ήρθες? Εμείς πια γεράσαμε, καπετάν Γιάννη. Κλείσαμε τη ζωή μας.
Πίσω μας έρχονται άλλοι. Για αυτούς τώρα αρχίζει η ζωή. Ο γιος μου αγαπάει την κόρη σου. Και εκείνη τον θέλει. Ήρθες για προξενιό? Ο Θεός ξέρει γιατί ήρθα. Εγώ είπα όχι στο γιο μου. Και εσύ είπες όχι στην κόρη σου. Όλο το φαρμάκι της έχτρας μας το ρίξαμε ανάμεσά τους. Είδα το γιο μου να κλαίει. Να θέλει να φύγει μακριά. Και φοβάμαι πως δεν θα το ξαναδώ πια. Γι' αυτό τα ξεχνώ όλα, καπετάν Γιάννη. Τρέχω μου για το παιδί μου. Και σε παρακαλώ ταπεινά. Μην κάνεις να κλείσει το σπίτι μου για δεύτερη φορά. Γιατί θα κλείσει και το δικό σου, να είσαι σίγουρος. Δεν έπρεπε να δεις. Στα παλιά τα χρόνια αυτό που έκανες μπορούσε να φέρει σκοτωμό. Να φέρει σκοτωμό? Ναι. Γιατί? Γιατί η κόρη μου είναι αραβωνιασμένη. Δεν το ξέρεις? Όλο το νησί το ξέρει. Εσύ δεν το μάθες? Δεν μπορεί να το θέλει. Αγαπάει το γιο μου, το ξέρω καλά. Δεν ρωτάω ποιον αγαπά, αλλά ποιος της πρέπει. Τι λες? Ο γιος μου δεν της πρέπει? Πόσους μπορείς να βρεις το γιο μου, καπετάνι Γιάννη? Θέλεις πολλούς? Δεν έψαξα, καπετάνισε. Και δεν με νοιάζει τι είναι ο γιος σου. Μάζεψε πια το φαρμάκι σου. Πάψε να παίζει με τη φωτιά. Φωτιά πιο μεγάλη από την αγάπη δεν γίνεται, μάθε το. Με φοβερίζεις? Όχι. Συλλογήσου όμως ότι παίρνεις το λαιμό σου τα παιδιά μας. Μιλάς για την κόρη μου? Ναι, και για την κόρη σου. Και ποιος σου είπε ότι η κόρη μου δεν θέλει αυτό που θέλω εγώ? Το δέχτηκε με την καρδιά της? Ποτέ δεν θα μου λέγει όχι. Βιάστηκες, βλέπεις, να πεις μεγάλες κουβέντες, καπετάνισε. Πού είναι η κόρη σου? Τι τη θες? Να την ακούσω να μου το λέει με το στόμα της. Εγώ μιλάω για την κόρη μου. Τώρα όμως θα μιλήσω εγώ. Μαρίνα! Μαρίνα! Δεν έχεις καμιά δουλειά μαζί της εσύ? Μαρίνα! Έχει χάρη που είσαι γυναίκα, αλλιώς θα... Φοβάσαι, ε! Πήγαινε μέσα, Μαρίνα! Δεν άκουσες τι σου είπα! Σε όμορφη. Άξιζε να σε αγαπήσει ο γιος μου. Δεν μιλάνε έτσι σε ένα ραβωνιασμένο κορίτσι, Φροσύνη? Μαρίνα! Κοίταξε με στα μάτια και πες μου. Τον αγαπάς τον Ανδρέα? Παίζεται η τύχη της αγάπης σου, Μαρίνα. Κοίταξε με καλά στα μάτια και πες μου. Πες μου, κορίτσι μου. Ναι. Τ' άκουσες? Γιατί καταλαβαίνει αυτή? Εγώ είμαι υπεύθυνος μπροστά σε Θεό και ανθρώπους. Τον αγαπάς λοιπόν, κι όμως αραβωνιάζεσαι με άλλον. Έτσι αγαπάς εσύ? Είδα κοπέλες εγώ που δεν λύγησαν ακόμα και όταν τους έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό. Φροσύνη, φύγε από το σπίτι μου. Άκουσες τι σου είπα, Μαρίνα? Φύγε από το σπίτι μου, είπα! Ο πατέρας σου με διώχνει. Έλα μαζί μου. Σε παίρνω και σε πάω ίσια στην αγκαλιά του γιου μου. Μίλησε μου, παιδί μου. Πες της λοιπόν! Δεν έχεις ψυχή. Δεν είσαι άξια να γίνεις γυναίκα του γιου μου. Και δεν θα γίνεις ποτέ. Έφυγε η δαιμονισμένη. Της φέρθηκες εντάξει, μπράβο. Ας πάει στο διάολο. Πήγες εσύ στο σπίτι του καπτάν Γιάννη? Δεν το έλεγες ποτέ πως η μάνα σου θα πήγαινε να ταπεινωθεί σε αυτό το σπίτι. Να λοιπόν που πήγα. Δεν έπρεπε να πας. Δεν έπρεπε. Όπως σε βλέπω να λιώνεις μέρα με την ημέρα, σε χάνω. Πώς μπορούσα να βάλω το μίσος μου απάνω από τη χαρά σου? Δεν θα έπρεπε να είμαι μάνα. Τι έγινε λοιπόν? Αυτόν άστον. Αυτός θα πάει στην κόλαση. Για εκείνη σου μιλάω. Μάρτης μου ο Θεός, πώς ήθελα γυρίζοντας στο σπίτι να σου πω. Σχόρμε που την κατηγόρησα. Μίλησε μου λοιπόν, τι έγινε? Δεν σε αγαπάει. Ποτέ της δεν σε αγάπησε. Ταπεινώθηκα στον πατέρα της. Παρακάλεσα, έκλαψα. Φώναξα την ίδια. Ο γιος μου σε αγαπάει, της λέω. Αν τον αγαπάς κι εσύ, έλα μαζί μου να σε πάω κοντά του. Και αυτή μου είπε, όχι. Δεν έπρεπε να πάω καθόλου, λέει. Δεν έπρεπε να την εκθέσω στα μάτια του αραβωνιαστικού της. Θα ακούς. Με διώξανε σαν το σκυλί. Έκλαψα. Έκλαψα για σένα που χαράμισες την καρδιά σου. Που σου βρέθηκε να αγαπήσεις μια γυναίκα χωρίς καρδιά. Της είπες να έρθει μαζί σου και είπε όχι. Είπε όχι. Το είπε με την καρδιά της αυτό? Δεν θέλεις τυπώ να το παραδεχτείς. Μα δεν μπορούσε να ήταν διαφορετική από τον πατέρα της. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Τώρα θέλω να μ' ακούσεις και εμένα, Ανδρέα. Αν ξαναπιάσεις το όνομά της στα χείλη σου, να μην με ξαναπείς μάνα. Και έπειτα, καλύτερα που ήταν τα πράγματα έτσι. Διαφορετικά θα ήσουν υποχρεωμένος να φύγεις το χέρι του φωνιά του πατέρα σου. Κόψε το τώρα το χέρι. Όπως αλίπητα μας χτύπησε, αλίπητα χτύπησε τον κι εσύ.
Ανδρέου. Είναι σπουδαία ευκαιρία. Λέω για τη μεταφορά του μεταλλεύματος. Η εταιρεία του μεταλλείου δεν έκανα μαγαζάκι. Τράπεζα. Συμβόλιο για ένα χρόνο. Πήγαινε στην Κομπρασία να πάρουμε τη δουλειά. Και 1,5 χιλιάρικο τόνο συμφέρει ακόμα. Αλλιώς θα την πάρει έτσι, κουροντίστηκα ο καπετάν Γιάννης. Έχει συνοηθεί με κανένα δύο άλλους. Να του βάλουνε πλάτες. Άκου που σου λέω, θα την πάρει και ακριβά. Δώσ' το λοιπόν κι εσύ. Όταν σηκώνεται το κύμα βουνό, Παναγή, και να βαγίσεις το πέλαγος, το κάνεις χαλάλι. Αλλά να πνιγείς εδώ μέσα στο λιμάνι είναι κάτι που δεν το χωράει ο νους. Βέβαια. Σωστό. Αλλά πού πάει αυτό τώρα? Στη ζωή πάει. Ταξίδεψα σε όλες τις θάλασσες. Είδα τα λιμάνια όλου του κόσμου. Γνώρισα ανθρώπους κάθε λογής. Έκανα παρέα με γυναίκες. Πολλές από αυτές λέγανε ότι μ' αγαπούσανε κιόλας. Δεν βαριέσαι, το πορτοφόλι βλέπανε. Γι' αυτό όταν σταμάταγες να ξοδεύεις, ξεχνάγανε κι αυτές την αγάπη και φεύγανε. Γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια έκλεινα τα μάτια και σκεφτόμουν το χωριό μου. Σκεφτόμουν εδώ τον τόπο. Φύλαγα την καρδιά μου κλειστή, να ανοίξει όταν γυρίσω πίσω. Να την απειθώσω στα χέρια μιας αγνής κοπέλας από εδώ, να της χαρίσω τον εαυτό μου. Το που με προδίδανε οι γυναίκες εκεί το λιμανιό δεν με ένοιαζε, δεν βαριέσαι. Η δουλειά τους ήτανε. Αλλά να την πάθω εδώ, να με προδώσει αυτή. Καταλαβαίνεις τώρα, Παναγή? Κατάλαβα πως πρέπει να ξαναγίνεις αυτός που ήσουν. Να στυλώσεις το κορμί σου σαν άντρας και να ξεγράψεις όλες τις μαρίνες του κόσμου για να κοιτάξουν και λίγο και τη δουλειά μας. Μια βδομάδα τώρα δεν μένει στο μουράγιο. Στρίγια θα πιάσουμε. Και οι ναύτες άρχισαν και γκρινιάζουν. Πώς θα τους πληρώσεις? Σήκω το κεφάλι και τράβα. Έχω δίκιο για αυτά που λέω. Πόσα λες να πιάνει τώρα το καΐκι, Παναγία, άμα το πουλήσουμε? Τι είπες? Πουλάει το καΐκι. Και πολύ κράτησε. Εγώ μια φορά του το είπα καθαρά. Το ριζικό αυτού του καϊκιού είναι να αλλάζει γρήγορα νοικοκύρι. Πάει, τελείωσε. Τότε γράφτονε και αυτό στο Δευτέρι. Ωραία, έχω τσακίσει εγώ πιο γερούς από δάφτωνε. Κι αυτό του το είπα. Τέλος πάντων, άλλα λόγια τώρα. Δεν μου λες με τη δημοπρασία τι γίνεται? Θα πάρει μέρος ο στρατής με τον Μιχάλη. Μίλησα και με τους δυο. Συμβιβάζονται στα 20 χιλιάρικα. Ωραία. Θα φτάσουν 2.500 στον τόνο. Και μετά θα αποτραβηθούν. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λες να έρθει κι αυτός? Αυτό πουλάει, σου λένε. Δεν το ξέρεις ακόμα. Καλώς να όρισει. Θα χτυπηθείτε όμως. Μωρή, τι μας λες. Αυτό είπε τώρα. Πρε, θυμάσαι το σταμάτη. Θέλησε κι αυτός να με χτυπήσει σε μια δημοκρασία. Εγώ λοιπόν καμονόμουν τάχατες πως στενοχωριόμουν, πως τσατιζόμουν, πως να σου πω. Ανέβαινε εκείνος, ανέβαινα εγώ. Ανέβαινε εκείνος, παραπάνω εγώ. Ώσπου σε μια στιγμή ξαφνικά που λες... Δηλώνω παρέτηση. Ήθελε να τη φορτώσει με ζημιά τη δημοκρασία. Αλλά τη φορτώθηκε εκείνος, ήθελε δεν ήθελε. Θυμάσαι τι απόγεινε έπειτα? Πήγε φυλακή. Έμπτη σου λέει. Παρακαλώ, συντομεύεται κύριε. Η τελευταία προσφορά του καπτάν Γιάννη. 3.000 δραχμές ο τόνος. Ορίστε κύριε στρατηγέ. 2.900. Η σειρά σας. Ένα λεπτό, κύριε πρόεδρε. Το πράγμα θέλει σκέψη. Εδώ είναι δουλειά, δεν είναι... Συντομεύεται, παρακαλώ. 2.800. 2.700. 2.650. 2.600. 2.500. Εγώ παρετούμε. Παρετούμε κι εγώ. Είπαμε να μας μείνει και κάτι. Αν είναι να τσακίσω το καράβι, να τσακιστώ κι εγώ για ένα κομμάτι ψωμί, να μου λείπει καλύτερα. Καλά είσαι, καπετάν Γιάννη. Λοιπόν, η τελευταία τιμή του καπετάν Γιάννη. 2.500 δραχμές. Άλλος.
Θα κατακυρώσω την δημοπρασία. 1500. 1500 είπατε. Μάλιστα, σωστά ακούσατε. Τρελός είναι. Σας παρακαλώ ησυχία και ησυχία. Το περίμενα αυτό. Το νους τώρα. Τώρα θα δεις. 1300. Είναι τρελός ο Καπεταγιάννης. Ούτε το πετρέλαιο δεν βγαίνει. 900. Παρετήσου τώρα. Άστο να φάει τα μούτρα του. Όχι ακόμα. Άστο να πάει στον πάτο. Τώρα είναι τρικλοποδιά. 750. 600. 500. Εντάξει, Καπεταγιάννη. Τι εντάξει. Προχώρα λοιπόν. Όχι, ευχαριστώ. Δεν θέλω να σου πάρω το δίκιο. Χαλάλη σου. Παρέτουμε, κύριε. Τι έπαθες, Καπεταγιάννη? Πήγες κάτω στα μπάρι? Όχι, γιατί? Άλλη ζημιά πάλι. Χθες το βράδυ ολόκληρα γονάρια, βρε αδερφέ, και τα πετούσαν έτσι. Αυτά κάνει η βιασύνη. Για να κερδίσουμε ένα δρομολόγιο. Ακούς εκεί, βλέπεις μας την έφερε ο παλικάρας. Μας έτρωγε και μας η κούτρα μας εδώ που τα λέμε. Βρε, πού θα πάει? Θα μου πεις, στράβωσα τούτο το καΐκι με το μεταλλείο και δουλεύει τζάπα. Έχει και ζημιά κιόλας. Εγώ όμως έχω άλλα δυο καΐκια για να σκεπάσω τη ζημιά. Μας παίρνει όμως και τις άλλες μεταφορές. Έριξε κι αυτό στα ναύλα. Πράγματα. Όμως εγώ μπορώ να αντέξω και δυο χρόνια έτσι. Αυτός ως πού θα μας τάξει, μου λες? Δεν μου λες, μωρέ. Γιατί ήθελες όνει και καλά να δέσουμε εδώ στην άκρη του λιμανιού? Γιατί εκεί πέρα έχει δέσει ο άλλος. Δεν βλέπεις? Και λοιπόν. Και λοιπόν, ο άνθρωπος είναι καρδιακός. Θες να πάθει τίποτα από τη συγκίνηση όταν μας δει κοντά του? Για δες με τι καμάρι μας κοιτά. Δεν το περίμενε αυτό. Τώρα του κακοφαίνεται. Ήτανε μαθημένος τόσα χρόνια να παίρνει κεφάλια. Και μας όμως κλάφτα. Μας έκανε και δεν βγάζουμε ούτε το μεροκάματο. Οι ναύτες θέλουν λεφτά. Μουρμουρίζουν. Ανάβουνε όλα κάτω στη μηχανή. Γιατί? Γιατί, λέει. Γιατί δουλεύουμε όλο στο φουλ. Πρέπει να κρατήσουμε δρομολόγια από τον καπιτάν Γιάννη. Ως πού θα πάει αυτό? Ίσαμε εκεί που πάει. Εγώ μια φορά στο λέω. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, αλλά όχι και να σκοτωθούμε καμιά ώρα εκεί κάτω. Ή παίρνουμε τα πολλά λεφτά δηλαδή. Αντέρε παιδάκι μου, τι γίνεται, πού τα αφεντικό σου να συνεννοηθούμε για το φόρτωμα? Μια ώρα περιμένω εδώ χάμου. Τώρα. Τι θα πει αυτό? Φορτώνει του καπετάν Αντρέα. Του έκανε μια τιμή που ούτε στον ύπνο δεν την έχει ξαναδεί. Τ' άκουσες? Μας χορεύει στο ταψί. 10 μέρες και μας πήρε όλες τις δουλειές. Ωραία, θα τον πάρει, θα τον σηκώσει όμως. 12 τόνους πράγμα. Πρέπει αύριο το πρωί να είναι στον Πειραιά. Έτσι. Πάνε κύριε Αναστάση, πάνε. Δεύτερη νύχτα χωρίς ύπνο, καπετάνια. Γίνεται. Γιατί δηλαδή, εγώ κοιμάμαι παραπάνω? Εντάξει, θα είναι, μην ανησυχείς. Πα. Δεν μας γνωρίζεις πια, κύριε Αναστάση. Η φιλία και η δουλειά. Ο Ανδρέας και καλέστημες κάνει και ταξίδι γρήγορο, η αλήθεια να λέγεται. Πρώτα, ταξίδι δεν γίνεται απόψε, θα σηκώσει φουρτούνα. Ρώτα και εμάς τους θαλασσινούς. Έχω υποχρέωση το εμπόρεμα να είναι πρωί στον Πειραιά. Ωραία κουμένα που σου λέω. Σου κάνω ένα χιλιάρικο κάτω και να το πρωί να φορτώσουμε. Μέσα. Δε μας σκιάζει φουρτούνα, προχώρα. Αν δεν σου φτάνει αυτό που είπατε στη δημοπρασία, είμαι έτοιμος, ό,τι ώρα θέλεις. Μόνο παραβείς αν πάρουν απόψε. Μη σε νοιάζει, κύριε Αναστασή. Είναι εντάξει, πήγαινε στη δουλειά σου. Γεια χαρά και καλό ταξίδι. Γεια σου. Τι ήθελε πάλι αυτός? Το τρώει το κεφάλι του. Πάντως, ξέρεις, δεν μπορούμε να φύγουμε απόψε. Άκουσα ραδιόφωνο, ρώτησα από το καφενείο. Τι έλα, λέει, 8 μέχρι 9 από φόρ. Καλά. Τι καλά? Έρχεται ο Αναστάση να φορτώσει. Τι θες να γίνει? Παλαβή είμαστε, μου φαίνεται. Τον άκουσες τι είπε? 8 με 9 από φόρ. Πας γυρεύοντας δηλαδή. Τι φοβάστε, μωρέ? Ό,τι είναι να πάθει κανένας είναι γραμμένο. Το καΐκι μας είναι γλάρος. Γλάρος, ξεγλάρος, στο ραδιόφωνο το είπε. Τι θες δηλαδή, τέτοια καλά να μας κυλοπνίξεις? Μα τι είσαστε εσείς, μωρέ? Θαλασσινοί είσαστε ή περιβολάριδες? Όχι να ταΐσουν και τα ψάρια. Μην πεις δηλαδή ότι φοβάσαι κι εσύ. Να, λέω, αν δεν ήταν ανάγκη. Τι λες, αφού ξέρεις ότι είναι ανάγκη, είμαστε στριμωγμένοι. Και πρέπει να μας πάει στο λαιμό σου. Όχι. Όποιος θέλει, βράδερφε. Όποιος δεν θέλει, πηγαίνει στο καφενείο και πίνει το καφεδάκι του.
Α, έτσι το έχουμε. Τότε καλό ταξίδι και να μας γράφεις. Εγώ έχω γυναίκα και παιδιά. Εμείς ούτε γυναίκα έχουμε ούτε παιδιά. Καλό μας ταξίδι λοιπόν. Ωραία, τι ξαφνικό είναι τούτο. Θα έχουμε μεγάλη φουρτούνα σήμερα. Το είπε και το ράδιο. Θα φυσήξουν άνεμοι 8-9 μποφόρ. Ωραία, δεν πάνε να φυσήξουν. Άντε βάλε ένα κουνιάκ. Έγινε. Απόμη Μαρίνα. Ετοιμάζεται το κορίτσι, δεν σου είπα. Στολίζεται δηλαδή. Νηστίδι μου. Αλλά βωνιαστικός της είμαι. Αύριο θα κοιμόμαστε μαζί. Μπορούσε να έρθει όπως να είναι. Να της το πεις. Και δηλαδή, γιατί είσαι μουτρωμένη. Ζηλεύεις που παντρεύεται η Μαρίνα και σημαίνει στο ράφι. Παράταμε. Δες θα μούτρα σου μόλις τον κατρέφτη που μου θες και άντρα. Καλώς την Εκυπέρδικα που περπατεί λεβέντικα. Εσύ, αϊς το διάλο τώρα. Ούτε τα αφεντικό δεν μου μιλάει έτσι εμένα. Τώρα εγώ με τα αφεντικό δεν με σας στρίβε. Κατάλαβες γιατί την έδιωξε, ε? Πού να ξέρω εγώ. Έλα τώρα. Για να μείνουμε μόνοι μας. Ο πατέρας σου στο καφενείο, τον έκλεισε εκεί η βροχή. Μάλλον θα αργήσει να έρθει. Λοιπόν. Να σου ετοιμάσω νεράκι. Και βέβαια να μου ετοιμάσεις. Ορίστε. Στην υγειά σου, λουλούδι μου. Και στις χαρές μας. Απόψε με κερνάς δραχή. Σε τρεις μέρες, ε. Το σκέφτηκες πως σε τρεις μέρες θα είσαι η γυναίκα μου. Τι θα με κερνάς την Κυριακή το βράδυ, ε. Τι θα με κερνάς. Εστάς τώρα, ντε. Πες πως είσαι η γυναίκα μου. Τι τρόπες είναι αυτές. Άφησέ με. Μόνο στάσου που σου λέω. Άφησέ με. Άφησέ με λοιπόν. Α, μην μου κάνεις τέτοια τώρα. Άσε με. Άσε με λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πατέρα. Γεια σου, καπετάνιο. Πώς βγήκες έτσι μέσα στη βροχή? Α, βαρέθηκα στον καφένε. Μου δώσε ο Μικές ένα μουσαμά. Μαρίνα, βάλε μου ένα κονιάκ. Όταν σου χάρισα αυτό το ρολόι στους αρεβόνες, δεν σκέφτηκα ότι θα το μαζεύω από χάμω τέτοιες ώρες. Ένα παλικάρι δεν φέρνεται έτσι. Δεν μ' άρεσε αυτό που είδα. Περιμένει να βλογήσει πρώτα ο παπάς. Ορίστε, πατέρα. Βράχικες. Ναι, λίγο το κακό. Πάνε και στον αραβωνιαστικό σου. Άκου τι γίνεται απόψε. Δεν ξέρεις. Ο Αναστάσης μου είπε να πάω απόψε, λέει, στον Πειραιά. Βράτα από εκεί, του λέω, βρες κανένα πάλαβο. Και βρήκε. Ποιον? Ποιον άλλο, τον καπιτάν Αντρέα. Μα καλά αυτός, δεν έχει φύγει μια εβδομάδα τώρα. Γύρισε απόψε. Και πριν από μισή ώρα, σαλπάρανε πάλι. Ταξίδι με 9 από φόρ. Ως και οι ναύτες φοβηθήκανε και βγήκαν από το καϊκί. Τον παρατήσανε. Αυτός πήγε μονάχος του με τον Παναγί. Μωρέ, ταξίδι να σου πετύχει. Σίγουρος χαμός, το στερνό του θα είναι. Ήρθε, φαίνεται η ώρα του. Προστάτεψέ το, Παναγία μου. Όπου και να βρίσκεται το μονάκριβό μου, προστάτεψέ το. We'll be right back.
απροσδόκητος θύελλα της παρελθούσης νυχτός ανεστάτωσεν το Αιγαίο. Άνεμοι ισχύω σε νέα Μποφόρ εσάρωσαν τα πάντα. Οι αναχωρήσεις μικρών σκαφών είχαν απαγορευτεί. Φαίνεται όμως ότι μερικοί αψήφισαν τα διεταγάς και τα στοιχεία της φύσεως. Ένα motor ship ευηθίστη 5 μίλια βορείως της νήσου Λίμνου. Η τύχη του πληρώματος αγνοείται. Ένα πετρελαιοκίνητο 70 τόνων συνετρίβει εις βράχους ανατολικός της νήσου Άνδρου. Οι θεσμοτίους ακτάς της Ευβίας εξευράστησαν τα πτώματα δύο ναυτικών. Οι ταυτότιστον δεν εξυκριβώθη εις αίτη. Προφανώς δεν υπελόγισαν των κινδύνων και επλήρωσαν με την ζωή των. Βραδύτερον θα μεταδώσομεν και έτερων τελτίων ειδήσεων. Λες να είναι αυτοί. Σίγουρα θα είναι αυτοί. Κρίμα όμως. Δεν τους λέει κανείς. Πηγαίνε γυρεύοντας. Καλά να πάθουν. Η σου επιθυμία ήταν να σε θάψουμε κοντά στο γυαλό και για να γνατρεύεις από εδώ το καΐκι του γιού μας. Πού είναι τώρα Μανώλη ο γιος μας? Αν ήταν ζωντανός, δύο μέρες τώρα δεν θα έστελνε κάποιο μήνυμα. Μου έμελε όμως να το πιω και αυτό το ποτήρι. Πόσο πια, Θεέ μου, πόσο πια. Εσύ, συγχώρεσέ με. Το ξέρω. Φέρθηκα ανάξια. Ήρθες και έπεσες στα πόδια μου εσύ, ενώ έπρεπε να πέσω εγώ στα δικά σου. Ένας Θεός ξέρει γιατί σου είπα όχι εκείνη την ημέρα. Όμως τώρα, άσε με να φιλήσω το χέρι σου. Άσε με να σε πω μάνα. Τι γυρεύεις εδώ? Ήρθα να μείνω μαζί σου. Έφυγα από το σπίτι μου κρυφά και ήρθα σε σένα. Να κάνεις τι? Ο γιος μου χάθηκε. Και είσαι η αιτία. Εσύ στάθηκες ο χαμός του. Αν ήξερες με τι είχα να παλέψω εγώ. Αν ήξερες πόσο έκλαψα. Όμως τώρα, αύριο, θέλω να γίνει ο γάμος. Και εγώ δεν μπορώ. Δεν τον θέλω. Μου ζητάς να συλληπιθώ τώρα που κλαίω το γιο μου? Δεν μπορεί να χάθηκε ο Ανδρέας. Η καρδιά μου το λέει πως θα έρθει. Άρα με κοντά σου, θα κάνω ό,τι μου πεις. Δεν μπορώ να πάω πια εκεί. Λες ότι με νοιάζει τι θα κάνεις και που θα πας. Λες ότι μπορώ να σε βλέπω. Μα και αν γυρίσει ο γιος μου και ξαναπεί το όνομά σου. Θα βάλω φωτιά στο σπίτι σου. Θα σας κάψω όπως με κάψετε. Συγχώρεσέ. Φύγε. Χάσε από τα μάτια μου. Φύγε σήμερα. Έξω. Φύγε. Τις κάνες σας, κορίτσια. Ωραία, άστε καλά. Βρε καλώς της υπεθέρα. Η ώρα η καλή. Να είσαι καλά. Και ο Σταύρος που είναι? Ετοιμάζεται, δεν καταλαβαίνεις. Και η νυφούλα μας. Πάρουμε τη μοδίστρα. Μόλις φεράει τον νηφικό από την Αθήνα και κάνει πρόβα. Μια στιγμή να τη φωνάξω. Κάτσε εσύ, πατέρα, κάτσε. Μαρίνα! Μαρίνα! Ναι, πατέρα. Κάνε γρήγορα, έρχεται το καλό σου. Καλά τα καταφέραμε.
Κοίτα, τσακώσουν κάνω ταξίδι σαν και αυτό και σωθήκαμε. Καλά, θα έχω το νου μου. Σάλτα τώρα μέχρι το τηλεγραφείο πριν κλείσει. Τηλεγράφησε στη μάνα μου ότι γυρίσαμε. Ήρθαμε εδώ, πες, γιατί το πρωί το καγκί πρέπει να πάει στο Καρνάγιο. Εντάξει. Θα κοιτάξω αν γίνεται, τη φωνάξω στο τηλέφωνο. Καλύτερα θα είναι. Κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Το παίξαμε τότε κορώνα γράμματα. Βάλαμε πλώρη ίσα φουλαριστή πάνω στα βράχια. Έπρεπε να βλέπατε το καίκι. Και μόνο που το σκέφτομαι μου κόβεται η ανάσα. Ιδέμε το χάρο με τα μάτια μας. Τελευταία στιγμή παρατρίχα δηλαδή. Κάνουμε όλο δεξιά και φέρνουμε τον αέρα κόντρα. Η μηχανή που να βαστάξει η μηχανή. Μας παράτησε. Βρισκόμαστε δηλαδή ακριβώς κάτω από τον κρεμό. Ξιστά, σύριζα στα βράχια. Εκεί ευτυχώς έκοπε το κύμα και ρίξαμε άγκυρα. Έτσι γλιτώσαμε. 1,5 μερόνυχτο κάναμε μετά για να πάρει μπροστά η μηχανή. Τώρα βέβαια είμαστε για Καρνάγιο, αλλά ποιος θα λογαριάζει αυτά, δεν βαριά. Ήταν τυχερό να γλιτώσετε. Όταν έχει μέρες κανείς δεν τις κάνει. Να, αυτό είναι. Καλησπέρα. Καλά, Σταύρο. Γεια σας, Σταύρο. Γεια σας, παιδιά. Και αύριο είστε καλεσμένοι όλοι στο γάμο. Πάρ' το από εδώ. Ξέρεις τι παραπεί αυτό. Ξέρω. Έχει χάρη που πρέπει να παριστάνω τον ευγενικό κύριο απόψε. Αύριο επατρεύουμε. Δεν ξέρεις ποια πέρα. Ξέρω πως δεν ξέρω. Παίρνεις μια γυναίκα που δεν σε θέλει και δεν θα σε αγαπήσει ποτέ. Που σε έβλεπε να περνάς στον δρόμο και άλλαζε σοκάκι γιατί ερχόταν να συναντήσει εμένα. Μια γυναίκα που μου ανήκει. Που μου χάρισε την καρδιά της. Έκλαψε στην αγκαλιά μου και μου ορκίστηκε ότι θα με αγαπάει σαν με το θάνατο. Πάρ' την λοιπόν να νομίζω ότι έχει καμιά σημασία αυτό. Εγώ θα είμαι δίπλα της. Εμένα θα βλέπεις τα όνειρά της. Δεν θα σου ανήκει ποτέ. Θα είναι δίπλα σου και θα σε συχαίνεται όπως δεν συχάθηκε ποτέ άνθρωπος στον κόσμο. Πάρ' την λοιπόν. Λέγε ό,τι θες. Ο γάμος θα γίνει αύριο. Και ύστερα έρχεται η σειρά μας. Θα τα πούμε μια και καλή. Να τα πούμε. Όποτε θέλεις. Ύστερα το γάμο και απόψε και τώρα αν θέλεις. Εμένα μην τα κάνεις αυτά. Εγώ είδα το χάρα από κοντά, ξεφοβήθηκε πια το μάτι μου. Έλα λοιπόν! Ησυχάστε ρε παιδιά, δεν κάνει! Δώστε το όπως στην οργή! Θα σας τεινάσω στον αέρα. Φωτιά θα βάλω να σας κάψω. Όχι εδώ μέσα ρε παιδιά, όχι εδώ, σας παρακαλώ. Μόλις φτάσαμε, μέσα να σου τηλεγραφήσω. Αλλά ήταν αργά πια, είχαν κλείσει. Γιατί αργή να έρθει. Κάπου δασκάλωσε. Ώστε μας είδε με χαλιώσουμε το κιάλι, ήρθε και στόπε. Ναι. Λέω κι εγώ μόλις σε είδα, πώς το έμαθε κιόλας. Δεν σου είπε που θα πάει. Όχι, μόνο όταν γύρισα από το τηλεγραφείο δεν τον βρήκα εδώ. Μα γιατί κάνεις έτσι. Γιατί αύριο γίνεται ο γάμος, Παναγί. Ίσως το σκέφτομαι, δεν έχω καρδιά μέσα στα στήθια μου. Φωτιά έχω και με καίει. Ξέρετε επί φωτιά. Έλα τώρα, καπιτάνισσα. Όλο το νου σου στο κακό το έχεις. Ωρα, που σου λέω εγώ. Πού πας. Εσύ να καθίσεις εδώ να το περιμένεις. Έχω το σκοπό μου εγώ. Καπετάνισσα. Πού πας. Η παραμονή του γάμου είναι για να γλεντούν οι νύοι και τα κοριτσόπουλα. Εμείς οι παλιόγεροι, τι γυρεύουμε εδώ. Όχι και παλιόγεροι, 70 χρονών παλικάρα και είμαστε. Μπένα και ο γαμπρός. Άργησες ρε παιδί μου, πού ήσουνε. Όχι, άργησα τι ώρα. Θα το ξέχασα στο σπίτι. Πού να πρωτοπάει ο νους του, στο ρολόι για στο κορίτσι του. Τι έχεις. Τίποτα. Δεν γίνεται. Θα σου πω αργότερα. Θα καλά. Πού είναι η Μαρίνα. Απάνω, ετοιμάζει ακόμα τον ηφικό. Σήκω Μαρίνα. Είναι ώρα να αλλάξεις και να κατέβεις. Πήγαινε Βαγγέλιο, θα έρθω. Η ώρα η καλή. Ανδρέα! Εγώ
Εγώ νόμιζα πως θα έχεις ξεχάσει το όνομά μου. Παράβλεψε που πήγα από το παράθυρο, από την πόρτα δεν αφήνα να περάσω, με βλέπεις απρόσκλητος. Εγώ όμως ήθελα να έρθω να σου ευχηθώ. Κάθε ευτυχία, κορίτσι μου. Να ζήσεις, να γεράσεις. Ανδρέα μου, σε παρακαλώ. Μη φοβάσαι, δεν μείνω πολύ. Ξέρω πως κάτω σε περιμένουν οι καλεσμένοι σου. Και ο άντρας που σου αξίζει. Τι κρίμα. Αυτό σου άξιζε μόνο που άργησα να το καταλάβω. Άραγε το νιώθεις πόσο μεγάλη ατιμία είναι αυτό που έκανες. Εγώ σου φέρθηκα μια χαρά και εσύ μου φέρθηκες σαν μια γυναίκα του δρόμου. Ανδρέα! Δεν σ' αρέσει να τα ακούσε. Κι όμως τέτοια είσαι. Γιατί αλλιώς θα τρεπόσουν να στέκεσαι μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Κάψε λοιπόν. Ανδρέα, γύρισες. Σε γερό ζωντανός. Σε ένιωσαν, θα γυρίσω. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω ότι είσαι κοντά μου. Μίλα μου. Πες μου ό,τι θέλεις, δεν με νοιάζει. Βρίσε με ακόμα. Φτάνει που είσαι καλά. Φτάνει που σε βλέπουν τα μάτια μου. Αγάπη μου. Τι, αλήθεια. Μίλας αλήθεια. Μα τότε Μαρίνα τι έγινε. Γιατί μ' άφησες. Γιατί με έδιωξε εκείνη τη νύχτα και δεν μου στρέψε ούτε μια είδηση. Γιατί. Εγώ σε έδιωξα. Εσύ μ' αρνήθηκες. Άδικα περίμενα τόσες μέρες να φανείς. Στο τέλος ξεκίνησα να έρθω εγώ να σε βρω. Όμως έπεσε ο πατέρας μου άρρωστος βαριά από την καρδιά του. Από μια κλωστή κρεμάστηκε η ζωή του, δεν τα ξέρεις εσύ. Ακόμα σήμερα πήγα στη μάνα σου. Την παρακάλεσα να μείνω μαζί της. Με έδιωξε. Δεν πειράζει όμως. Τίποτα δεν έγινε. Φτάνει που γύρισες, που είσαι κοντά μου. Τώρα δεν με νοιάζει ακόμα και να πεθάνω. Μόνο να μ' αγαπάς. Πες μου, αγαπάς. Να σ' αγαπώ. Όσο δεν αγάπησε κανένα στον κόσμο. Χειριμάξει η ζωή μου από τότε που σε έχασα. Πάσχισα να σφίξω την καρδιά μου να την κάνω πέτρα. Αλλά τίποτα. Ένα ρημάδι είμαι από τότε, Μαρίνα. Μην θυμάσαι τίποτα. Είμαστε πάλι μαζί. Φοβάμαι. Φοβάμαι που ήρθες εδώ μέσα τέτοια ώρα. Θα σε βρουν οι δικοί μου, θα σε σκοτώσουν. Δεν με νοιάζει, δεν φοβάμαι τίποτε πια. Στο τελευταίο ταξίδι θα το χάρω πρόσωπο με πρόσωπο. Ένιωσα την ανάσα του. Ξεφοβήθηκε πια το μάτι μου εμένα. Όμως κατάλαβα ένα πράγμα. Πως μπορεί κάποτε να τελειώσουν όλα. Μπορεί ξαφνικά να πεθάνω. Να φύγω. Και εσύ να περάσεις όλη σου τη ζωή στην αγκαλιά κάποιου που δεν σου ταιριάζει. Είναι αμαρτία. Γεννήθηκα για να αγαπήσω εσένα. Και εσύ για να με έχεις άντρα, κατάλαβε το. Είναι αδικία να ζούμε χωριά. Ναι, αγάπη μου. Δεν με γελούσε μάνα η καρδιά μου. Το ξέρα πως θα γυρίσεις. Αν πάθαινες κακό, δεν θα ζούσα κι εγώ να το ξέρεις. Είχα πει να μην σε ξανασυλλογιστώ. Απόψε όμως που ένιωσα πως τελειώνουν όλα, κοπήκανε τα πόδια μου. Δεν πρέπει να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Είμαι δικιά σου. Τίποτα δεν μπορεί πια να μας χωρίσει. Τότε έλα μαζί μου. Τώρα. Θα έρθω. Θα κατεβούμε κάτω πιασμένοι χέρι-χέρι και θα πούμε μπροστά σε όλους πως αγαπιόμαστε. Ναι, αγάπη μου. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται να λυγίσω. Ούτε κι αν ο πατέρας σου. Ούτε. Το χρέος μου στον πατέρα μου το έχω κάνει. Όμως αγαπάω. Και θέλω να το μάθουν όλοι πια. Έλα λοιπόν. Τι άλλο έγινε το σύνορα. Πάω μια στιγμή εδώ. Εσύ! Πού ήσουνα! Πώς βρέθηκες εδώ! Πατέρα! Εσύ τον έφερες! Όχι, ήρθα μόνος μου. Θα πάω στο αστυνό μου! Καπτάν Γιάννη! Ρίχτα όλα μια για πάντα στο γυαλό. Άσε να χαρούμε κι εμείς λίγο τη ζωή μας. Δώσ' μας την ευχή σου. Γιατί τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει τώρα πια. Θα πάω να το πω μπροστά σε όλους. Αυτό που έκανες, μωρέ, το πιάνει ο νόμος. Πάνω από τον ανθρώπινο νόμο είναι ένας άλλος νόμος, καπτάν Γιάννη. Ο νόμος του Θεού, η σφραγίδα του Θεού. Είναι τα δικαιώματα της αγάπης. Κανείς δεν μπορεί να τα γκρεμίσει όλα αυτά. Ρε, σκιάζομαι από μεγάλα λόγια εγώ. Κι αν νόμιζες πως έτσι θα με εκβιάζεις, γελάστηκες. Πατέρα, δεν παράκουσα στο λόγο σου ποτέ. Ούτε και τώρα θα παρακούσω. Ναι, παιδί μου. Όμως να το ξέρεις. Αν σταθείς και αυτή τη φορά αλήγιστος δεν θα ζήσω. Τι είναι αυτά που λες. Στορκίζομαι. Στο χέρι σου είναι. Ή να μου δώσεις την ευχή σου να βγω από εδώ μέσα αντί για νύχτη νεκρή αύριο. Τι. Να μας σκοτώσεις και τους δύο. Διάλεξε, πατέρα. Ξέρεις τι λες τώρα. Διάλεξε. Thank you.
Μια στιγμή. Έχω κάτι να σας πω. Καπεταγιάννη! Τι να μωρέ, εδώ είμαι, τι θες. Καπεταγιάννη, τρέχα, έπιασε το καγιού φωτιά. Δεν μ' ακούς, τρέχα. Τι είπες τώρα. Έπιασε το καγιού φωτιά, είπα. Πες τώρα τα παιδιά που να το σβήσουν, αλλά δεν... Η φωτιά μπήκε πίτε, την άναψαν με φυτίδι για να μην φανερωθεί αμέσως. Εγώ φταίω. Έπρεπε να στο πω μόλις με ρώτησες τι έχω. Γύρισε ο Αντρέας. Ζή. Αρπαχτήκαμε στο καφενείο και μου φάνηκες πως θα βάλει φωτιά να μας κάψει. 10 άνθρωποι ήταν μπροστά. Και πού είναι αυτός πάρα. Εδώ είμαι. Τι ζητάς εσύ σε αυτό το σπίτι. Φρόνημα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι το έκανα εγώ. Πάμε πρώτα να σβήσουμε τη φωτιά και όποιος είναι θα βρεθεί. Τι να βρεθεί, μωρέ σκύλε. Εσύ το έκανες. Μονάχα εσύ μπορούσες να το κάνεις αυτό. Μονάχα εσύ. Πατέρα. Είσαι καλά, καπτάν Γιάννη. Τι συμφέρον θα είχα. Σκάσε. Τώρα βλέπω καθαρά. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα. Είπε θα με κάψεις και με έκαψες. Θα έπρεπε να ήμουν τρελός για να το κάνω αυτό. Εγώ απόψε. Φωτιά στο καίτι, φωτιά και στο σπιτικό μου. Και βρήκες το γάμο της κόρης μου για να πάρεις εκδίκηση. Όχι, σου λέω, καπτάν Γιάννη. Αυτό είναι έγκλημα, μωρέ, αυτό. Πες τώρα, ποιος είναι. Ένας κακούργος είναι. Πατέρα, δεν μπορεί. Μα δεν το έκανα, σου λέω. Θα έπρεπε να ήμουν τρελός, κατάλαβες. Άρτονε, πες τονε. Αυτός είναι ορκισμένος οχτρός της φαμίλιας μου. Καπτάν Γιάννη, κάνεις μεγάλο σφάλμα, καπτάν Γιάννη. Στο καίτι, παιδιά! Πάμε όλοι στο καίτι. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, δεν είμαι εγώ σου λέω. Μα δεν μπορεί να είναι ο Ανδρέας. Έλα, προχώρα με το καλό. Θα τα πούμε στο τμήμα. Πρόσεχε. Ανδρέα! Ανδρέα, παιδί μου! Ευχαριστώ, Παναγία μου, που τον ξανάφερες πάλι κοντά μου. Παιδί μου. Μάνα, μη στεναχωριέσαι πια, μάνα. Συγχώραμε για την ανησυχία που σου δώσα. Εντάξει τώρα, πάμε. Πού πάτε, τι έγινε, τι γυρεύεις μέσα σε αυτό το σπίτι, Ανδρέα. Γιάγιαζε τον καίκι του καπτάνου Γιάννη, δεν το έμαθες. Εγώ δεν το έμαθα. Ο γιος έβαλε τη φωτιά. Όχι, όχι, ο γιος μου. Δεν το έκανε αυτό ο Ανδρέας. Πες σου, παιδί μου, πώς δεν το έκανες εσύ. Μπορώ πια να μιλήσω. Γιατί. Ρωτάς γιατί. Τι γυρεύεις εδώ, μάνα. Τι ώρα έφτασες. Πάνω που νύχτωνε, τι έχει να κάνει αυτό. Και από εκεί την ώρα που ήσουν, τι έκανες. Τι θες να πεις, παιδί μου. Θέλω να μου απαντήσεις. Γιατί, τι το θες. Γιατί ο πόνος και η πίκρα είναι κακή συμβουλάτορες, μάνα. Και αυτός που έβαλε τη φωτιά στο καϊκί είχε πολύ φαρμάκι μέσα του. Σαν το δικό σου. Πάντα φοβόμουν ότι η πίκρα σου δεν θα βγαίνει σε καλό. Πάντα. Συζήτηση θα πιάσουμε τώρα. Αντε πάμε καμιά φορά. Όχι. Προς. Ανδρέα. Ανδρέα. Γιατί να μου το κάνει αυτό, Μαρία μου, γιατί. Είδες που φέρνει τον άνθρωπο η έγκριτα. Όποιος παίρνει αγκάθια, τι περιμένεις να θερήσει. Γρήφαλα. Εσύ σου να πάντα με το μέρος του. Τώρα όμως τι λες. Καμιά φορά η αγάπη κάνει τον άνθρωπο τρελό. Δεν ξέρω. Όταν πήγα και τους βρήκα μαζί, και είδα την κόρη μου έτοιμη και να πεθάνει ακόμα γι' αυτό, μου είσαι και εκείνος. Μωρέ, ήταν σαν να διαβάζει Ευαγγέλιο. Στην ψυχή που θα παραδώσω, Ιακουμή, σου λέω ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα μέσα μου κάτι. Λέω μέσα μου, είδες, μωρέ, τη δύναμη που έχει για αγάπη. Τότε σκότευα να λύγεις. Γιατί, μωρέ, Ιακουμή, αφού δεν ήξερα τι έχει μέσα στο μυαλό του, γιατί. Εδώ. Ήθελα να είσαι εδώ. Ποιο να δεις. Έγινα αιτία να πέσεις στα μάτια του κόσμου. Ύστερα εγώ έχω πάνω μου βαριά κατηγορία που πρέπει να πληρώσω. Γιατί να πληρώσεις. Δεν το έκανες εσύ. Πού το ξέρεις. Η καρδιά μου το λέει. Όταν όλοι πίστευαν πως είχες χαθεί, η καρδιά μου μου έλεγε μη φοβάσαι. Θα γυρίσει πάλι. Και τώρα το ξέρω πως δεν με γελάει. Όμως, ακόμα κι αν είσαι εσύ. Να το ξέρεις, δεν πρόκειται να φύγω από κοντά σου. Μα τι σκέφτεσαι. Ο αστυνόμος μου είπε πως δεν μίλησες καθόλου. Δεν υπερασπίστηκες καθόλου τον εαυτό σου. Ανδρέα, μήπως το έκανες για μένα. Ποιο να έκανα για σένα. Μήπως δεν ήθελες να μαθευτεί ότι ήσουν στην κάμαρά μου την ώρα που βάλαν τη φωτιά. Πες μου, για μένα το κάνεις. Για σένα θα δεχόμουν και το θάνατο ακόμα. Όμως δεν είναι αυτό.
Τώρα πρέπει να μιλήσεις. Αν μ' αγαπάς. Όλα είναι τυχερά, Μαρίνα. Πίσω από τον έρωτά μας στέκει ο δαίμονας της έχθας που δεν χόρτασε ακόμα. Φοβάμαι, Ανδρέα. Μιλάς σαν να φορτώνεσαι με τη θέλησή σου ένα κακό που δεν έκανες. Γιατί? Μη ρωτάς τίποτα. Να ξέρεις μόνο πως αγαπάω. Αυτό μόνο. Τελειώνετε πια. Αρκετά. Τι σε κατάντησες εδώ? Είχα άδικο? Μίλησε μου λοιπόν. Λες ότι μπορώ να μιλήσω? Τι σε εμποδίζει? Τώρα κατάλαβα. Ξανασκέφτηκα τα λόγια που μου είπες έξω από το σπίτι του. Ανδρέα, κοίταξε με στα μάτια. Πιστεύεις λοιπόν πως εγώ οστεόχεσαι? Δεν το έκανες εσύ, πες μου. Ορκίζεις την ψυχή του πατέρα. Σουρκίζουμε σε ό,τι θέλεις. Πώς μπόρεσες να πιστέψεις ένα τέτοιο πράγμα? Πώς μπόρεσες? Διάβαδες, κυρά μου, που βρίσκεσαι? Ο γιος μου θα δώσω. Βέβαια τον από εδώ μέσα. Δεν έχουμε κακούρκου στο σάλιμα. Αυτό θα το δείξει ανάκτηση. Αύριο το πάμε στη δίκηση. Έλα, έλα τώρα. Ο Θεός, ο Θεός τον αίτιο. Βγάλε το παιδί μου από εδώ μέσα, το θέλω. Είναι αθώο. Πάλι καλά, καπτανιάννη, που προφτάσαμε το μεγάλο κακό. Αύριο το πρωί θα γίνει η αυτοψία. Να είστε καλά, παιδιά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, παρακαλώ. Τι θα γίνει τώρα με την κόρη μου, Γιακουμή? Τι? Πάμε σπίτι, καπετάνιο. Πρέπει να ησυχάσεις. Αρκετά ταράχτηκες απόψε. Πού πας τώρα πάνω, πάμε που σου λέω. Τον άτιμο, γιατί μου το έκανε αυτό, ε? Γιατί? Έπρεπε να το περιμένεις. Αυτό συνάξιος για όλα. Από εδώ άρχισε φωτιά. Έτσι λένε. Τι τα θες τώρα? Ώστε από εδώ λοιπόν, ε. Τι είναι αυτό? Δεν βλέπω. Κάποιον θα πέσε πάνω στη φασαρία. Δώσε μου το. Κάτι θα του ζητήσει. Ξέρεις τι νος είναι? Θα τον βρούμε. Εγώ όμως ξέρω. Πού σου? Καταγιάννη. Άτιμε εσύ λοιπόν, ε! Καταγιάννη, τρελάθηκες! Για να κατηγορηθεί ο άλλος και να μην μπορεί να αποδείξει την αθωότητά του. Πού σου! Έτσι λες, ε! Δεν λες καλύτερα που σου γυρίσει τα μυαλά η κόρη σου, αλλά θα δεις ποιος είναι ο Σταύρος. Φυλάξε από εδώ και πέρα! Από μένα θα το δεις! Έννοια σου, μωρέ, και θα τα πληρώσεις όλα! Όλα! Αυτό, ε! Είσαι βέβαιος, καπτάν Γιάννη, ότι είναι δικό του? Αφού εγώ του το χάρισα την ημέρα των Αραβών. Ο νόμος είναι βαρύς για τέτοια εγκλήματα. Θα πληρώσει. Να συλληφθεί ο Σταύρος μαζίς. Μάλιστα. Κύριε αστυνόμε, θα ήθελα να δω τον... Το κρατούμενο? Ναι. Να έρθει εδώ? Όχι, 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 γιατί θέλω να τον δω ιδιαιτέρως. Πρέπει να του ζητήσω συγγνώμη. Δεν πρέπει. Μάλλον. Εντάξει, καπτάν Γιάννη, θα σε πάω μέσα να τον δεις. Ευχαριστώ. Και έπειτα σκέφτομαι να τον κάνω και γαμπρό. Τι λες κι εσύ, ε? Τι να πω κι εγώ. Η ώρα η καλή. Έλα, καπτάν Γιάννη. Πάμε μέσα να τον δεις. Ήθελα να ξέρα, δε στέρεψε ακόμα η χολή από μέσα σου. Θα έπρεπε να πας να σε κοιτάξουν τίποτε γιατροί, γιατί μπορεί να φαρμακώθηκες από το ίδιο το φαρμάκι που έχεις. Γιατί δεν έχεις καρδιά εσύ? Είσαι ένα όρθιο κούτσουρο. Σώπα τώρα. Ούτε το παιδί σου δεν λογάριασες. Δεν πόνεσες τον καημό του, τα παρακάλια του. Και έτρεξες να μου φορτώσεις ένα έγκλημα, ενώ το ξέρεις
πως είμαι αθώος. Άκου να σου πω. Τι να ακούσω, δεν θέλω να ακούσω τίποτα, σε ξέρω καλά. Ήμουν παιδί ακόμα όταν έχασα τον πατέρα μου εξαιτία σου. Μαράζωσε η καρδιά μου από τότε. Έγινε σαν αφορμή να φωλιάσει το μίσος μέσα στην ψυχή μου. Το καιρό που τα συνομήλικα παιδιά γύρω μου παίζανε και γελούσανε. Τι να ακούσω. Ήρθα εδώ να δουλέψω και με κυνήγησες. Μου έκανες όμως και εσύ πόλεμο. Εσύ με ανάγκασες. Κι όμως ήρθε στιγμή που σου άπλωσα το χέρι. Γιατί να τρογόμαστε, σου λέω. Ας τα ξεχάσουμε όλα. Τίποτε. Αρνήθηκες, με έβρισες. Νόμιζες ότι ήθελα να λερώσω την τιμή του σπιτιού σου. Ωραία, έχω ιερόσκοπο, σου λέω. Έχω ιερόσκοπο. Αγαπάω την κόρη σου, πώς το λένε. Σήκωσες το χέρι να με χτυπήσεις. Και ύστερα πήγες πεισματικά να την εδώσεις άλλον. Καλά, άστα τώρα αυτό. Όχι. Πρέπει να το ξέρεις πως τίποτε δεν κέρδισες. Το δίκιο θα φανεί. Στάσου λοιπόν. Ώσπου να κλείσεις τα μάτια σου, θα ντρέπεσαι για αυτό που με έκανες. Και δεν θα μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη από κανέναν. Ούτε από μένα, ούτε από την κόρη σου. Γιατί το κορίτσι σου δεν θα είναι κοντά σου, να το ξέρεις. Άσε με να σου μιλήσω λοιπόν. Αυτό που σου λέω. Εγώ αργά ή γρήγορα θα βγω από εδώ μέσα. Και ό,τι κι αν κάνεις, είτε το θέλεις είτε όχι, η Μαρίνα θα γίνει γυναίκα μου, να το ξέρεις. Εσύ θα μείνεις πάλι με το Σταύρο, γιατί αυτό σου αξίζει. Γι' αυτό θέλω να σου πω. Δεν θέλω να ακούσω. Άσε με να σου μιλήσω κι εγώ, μωρέ. Α, έβγαλες το αυτί σου, ωραία, τα είπες όλα. Παιδιά, τι μάνες ακόμα. Εμένα λες αγύρι στο κεφάλι, αλλά είσαι γερότερο. Πατέρα, πάλι τα ίδια. Πάλι άρχισες τις φωνές. Δεν είπαμε ότι. Είπαμε, μωρέ, παιδάκι μου, αλλά πώς θα του δώσω αυτού να το καταλάβει. Πες του το κι εσύ πώς δεν μπορεί να σε κόλλεται με τον πεθερό του. Είμαι ο πατέρας της γυναίκας σου, βρε. Χοντροκέφαλε. Πες του να πάρει ευχή. Μαρίνα. Μαρίνα. Να μου ζήσεις, κορίτσι μου. Να σε χαίρομαι. Είσαι όμως ένας πεισματάρης και εσύ. Σαν και εμένα, ε. Άντε, καλό ταξίδι. Στο καλό, στο καλό, γιέ μου, στο καλό. Στο καλό, παιδί. Γεια σου, κόρη, γεια σου. Πεθέρα. Άντε. Περασμένα, ξεχασμένα, έτσι. Ναι, ναι, πέθερε. Νερό και αλάτι που λένε, ε. Αντίο, παιδιά μου, αντίο, αντίο. Στο καλό, στο καλό. Το τακονάκι, ρε, το τακονάκι. Τώρα μου φαίνεται είναι πως θα σε κυνηγήσω, Παναγή. Δεν μπορείς πια. Γιατί δεν μπορώ? Μου τάξες να σου βαφτίσω το μωρό. Ξέχασες.